Πέτρα, θερμά, να ευχαριστήσω τη συναντή της κυρίας Στέλλα Καουρή, ενδοκρινολόγο, και την κυρία Κατερίνα Μαυρομάτη, ψυχίατρο, που βρίσκονται σήμερα εδώ και μαζί θα αναπτύξουμε το θέμα της αμυλόπαυσης από διάφορες πτυχές. Επίσης, θα ευχαριστήσω την κυρία Στέλλα Κακούρη, διατροφολόγο, και την κυρία Σαΐλης, που είναι εκπαιδευτής πιλάτες, για την παρουσίαση των σεμιναρίων που θα ακολουθήσουν αργότερα. Αυτή η εκδήλωση έγινε πραγματικότητα σήμερα με την ένταχτη υποστήριξη από τους χορηγούς. Είμαι ο Ροπέρτινο, είμαι γυναικολόγος. Σας ευχαριστώ από μια φορά εδώ. Θα ξεκινήσω με την διάλεξη μια φορά την αμυλόπαυση με τίτλο The Menopause Project. Θα κάνω μια αρχική περιγραφή, ξέρω ότι θα ακολουθήσουν οι συναδέλφοι για πιο εξειδικευμένες παρουσιάσεις. Όπως βλέπετε και εδώ, και ο σκοπός της παρουσίας είναι να κάνουμε πολύ κατανοητό ότι δεν είναι η αμυλόπαυση μια βάση, δεν είναι βάση. Τι είναι αμυλόπαυση και τι είναι επειδή είναι αμυλόπαυση, αυτά τα θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα. Τα συμπτώματα είναι πάνω κάτω φυσιολογικά για την ηλικία σου, ξηρότητα του κόλπου, εξάψεις, έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας, απώλεια και αναμνήμης, διαταραχές διάθεσης, κούραση, αρέωση στα μαλλιά, αδυναμία στα νύχια, νυχτερινές επιδρώσεις, ανήσυχος ύπνος με χωρίς νυχτερινές επιδρώσεις, υπερευαισθησία, ουλίκηδα, δευματική σύγχυση, δυσκολία συγκέντρωσης, ζαλάδες, ακράτεια, φωσκώμα, αύξηση βάρους, αλλεργίες, κακοσμία, αιμορραγία, κατάθλιψη, άγχος, αρρυθμίες, πονοκέφαλη, φαγούρα, δυσεντερικές διαταραχές, δυσπεψία, δυσκαμψία μειών, πόνος στο σπίθος, πόνος στις κλειδώσεις, χρήσης πανικού, ακανόνιστη περίοδος, ξεροφθαλμία, ξαφνική ευσυγκρισία, ως το χώρος. Τίποτα θα ανησυχεί το χώρος. Με τόσα συμπτώματα, περίπου 35 και πάνω. Τίποτα σημαντικό. Και τίποτα σημαντικό από τις επαγγελματίες υγείας. Γιατί η λέξη αμυλόπαυση ορίστηκε πρώτη φορά το 1818 από έναν Γάλλο γυναικολόγο. Την περιέγραψε σαν το τέλος της περίοδου. Από τη λέξη menses, δηλαδή μήνας, και τη λέξη vos, os, που σημαίνει παύση. Δηλαδή, η παύση της περίοδου. Και ορίστηκε από την βάση της περίοδου, το διάστημα λίγο αφού περάσουν 12 μήνες. Δηλαδή, η αμυλόπαυση είναι ένα ορόσημο. Τελειώνει η περίοδος μας, περνάει ολόκληρος χρόνος, 12 μήνες δηλαδή που έφτασε την περίοδο, και εδώ ξεκινάει η περίοδος μας. Αυτό θα χρειαστούμε για αρχή. Γύρω στο 1800 λοιπόν, για πρώτη φορά αυτός ο Γάλλος γυναικολόγος χρησιμοποίησε το όνομα αμυλόπαυσης, όχι σε ασθένεια, αλλά σε μια περιγραφή. Παρ' όλα αυτά, στο βιβλίο του απόδειχε να ασχοληθεί με το πρόβλημα της γυναίκας, από ό,τι είχε παρόλο που δεν το περιγράψει στην ασθένεια να το συνήθισε στο πρόβλημα. Και μέχρι τότε τι γινόταν. Οι αρχαίοι Έλληνες νόμιζαν την περίοδο σαν ένα πρόβλημα, σταμάτησε την περίοδο της γυναίκας. Άρα τα τοξικά υγρά που μένουν μέσα στο σώμα τους γυναίκα που φέρνουν περίεργα. Τους προσπαθούν να δώσουν θεραπείες, να δώσουν μια τοξικά πράγματα για να κάνουν τη γυναίκα μια μοραγή ξανά, να βγάλει τις μοραγές από το σώμα της. Κάπως ήταν μια αντίληψη για χρόνια. Και χρόνια μετά κάπως έτσι παρέμεινε. Γιατί δεν ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα πιο νωρίς, πιο πρόσφατα. Ίσως γιατί στην ιατρική πιο πολύ ήταν άντρες γιατροί. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό, γιατί ίσως ένας άντρας δεν μπορούσε να επιληφθεί το βάρος του συμπτωμάτων που κουβαλάει μια γυναίκα και να ασχοληθεί πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Για παράδειγμα, πόνος της περίοδου, κατάθλιψη πριν από το περίοδο, όπως και να τα περιγράψει το κάθε βιβλίο, κανένας άντρας δεν μπορεί να αισθανθεί για να ασχοληθεί μαζί μου και να δώσει μαζί μου. Επίσης, ίσως να υπήρχαν τότε τα παράλληλα φάρμακα, να μην είχαμε τις κατάλληλες θεραπείες. Και ίσως και η προσέγγιση του προβλήματος να ήταν διαφορετική. Δηλαδή, σε χώρες που έχουν αγκαλιάσει αυτό το θέμα, που μιλούν ελεύθερα και πιο ανοιχτά, οι γυναίκες βιώνουν την αμυλόπαυση πιο ομαλά. Σε
Στο σημείο αυτό θα κάνω εισαγωγή ενός καινούργιου όρου που λέγεται περιεμινόπαυση. Η περίοδος πριν να σταματήσει η περίοδος. Θα ξαναπροωθούμε να έχουμε το περαδίδιο με κύκλο μας, είτε ανώμαλο είτε κανονικό, αλλά είναι εκεί που ξεκινούν τα συμπτώματα. Γι' αυτό η περιεμινόπαυση είναι η αρχή μιας νέας πορείας και τα προβλήματα ξεκινούν πολύ πριν ακολουθήσει αυτή. Άρα είναι ένα φυσιολογικό σκάλος της γενιάς γυναίκας, είναι γύρω στα 50-55 ηλικιακά. Τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν μέχρι και 5 χρόνια πριν. Μπορεί να έχουμε μια εντολική μεμινόπαυση, μια γυναίκα που έχει κάνει χειρουργία για κάποιο λόγο να πέσει στο κυλί τη. Μπορεί να έχουμε την πρώτη μεμινόπαυση, οι γυναίκες που για κάποιο λόγο να πει δεν έχουν αυτόν τον μηχανισμό να σταματήσει την περίπτωση πολύ πιο νωρίς. Μπορεί να έχουμε άλλους παράγοντες γενετικούς, πληρωματικότητα για παράδειγμα, αν η μητέρα μου στο πέλα έχει νωρίς σταματήσει την περίπτωση που μπορεί να συγκριθεί στι υπόλοιπε γυναίκε. Το κάθισμα για άλλε κοινικέ παραμένει. Πόσα λοιπόν από αυτά τα συμπτώματα, από αυτές τις αλλαγές ξέρουμε ότι θα μας συμβούν, πόσες έχουν την αντίληψη να ξέρουμε τι μπορεί να περιμένουμε, ποια συμπτώματα μπορούμε να αποδώσουμε στην μεμινόπαυση και ποια συμπτώματα μπορούμε να αποδώσουμε σε κάποιο άλλο παθολογικό. Και αυτά τα συμπτώματα μας αφορούν και μας απασχολούν, θα επηρεάσουν φυσικά και τον εαυτό μας, θα επηρεάσουν και την καριέρα μας. Γιατί οι γυναίκες είμαστε μητέρες, είμαστε εργαζόμενες, είμαστε πολλές θερμές. Και έτσι είναι στην καθημερινά μας, ίσως και αυτές οι αλλαγές στο σώμα μας θα επηρεάσουν και την εργοδότηση μας στη δουλειά. Πολλές γυναίκες έχουν μπει ότι έχουν δυσκολευτεί στην πορεία τους κατά τη διάρκεια της μεμινόπαυσης. Πόσες από αυτές έχουν τολμήσει να ζητήσουν κάποιες ευκολίες, κάποιες αλλαγές λόγω της μεμινόπαυσης. Αναφέρω ξανά πολύ γρήγορα στα σκάλια, η πρεμινόπαυση έχουν κανονικό αντίκειο, η επένδυα μεμινόπαυση ξεκινούν διαδραχές. Η μεμινόπαυση έχουν περάσει 12 μήνες από τότε που σταμάτησε η περίοδος μου και μετά από την μεμινόπαυση μια γυναίκα δεν πρέπει να πέφτει καθόλου περίοδο. Νεοτροπολογία σήμερα, ένας καινούριος κλάδος. Ένας καινούριος κλάδος που μας απαλλάσσεται από πολλές τύψεις ενοχές. Να σας πω γιατί. Είναι ένας καινούριος κλάδος της επιστήμης που λέει ότι οι ορμόνες μας επηρεάζουν το είναι μας, το πώς συμπεριφερόμαστε. Οι ορμόνες μας είναι κομμάτι του εαυτού μας. Οι γυναίκες παράγουν κάποιον ίδιο ορμόνες. Η γυναική ορμόνη μας και η εξωτερόγωνα μας. Είναι η δύναμη μας, η κινητήριο μας δύναμη. Ξηλάτε εξωτερόγωνα μας, είμαστε δυνατές, νιώθουμε όμορφες, μπορούμε να καταρχήσουμε τον κόσμο. Χαμηλά εξωτερόγωνα μας, όπως λίγο πριν τον περίοδο. Κλαίμε το παραμικρόν, έχουμε φουσκωμένες, έχουμε νεύρα. Αυτό φταίει που εξωτερόγωνα. Έρχεται λοιπόν η νευροεπιδημιολογία να μας πει ότι το εξωτερόγωνα μας παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς το εγκέφαλος μας δουλεύει. Η δεστρογόνα μας αυξάνει την παραγωγή της σερωτονίνης. Η σερωτονίνη είναι μια ορμόνη που μας κάνει να δείχνει πάρα πολύ χαρούμενες. Άρα, πάντα δεστρογόνα, ψηλά η σερωτονίνη, πάρα πολύ χαρούμενες. Έρχονται δεστρογόνα, ξεκινούν να γίνονται αλλαγές. Άρα, μπορεί να είμαστε τόσο τελευταία, που λέμε πολύ εύκολα ή έχουμε κάποιες δεδομένες στη διάθεση. Τελικά, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και αυτό. Τα εστρογόνα μας λοιπόν από τη μια, προεστρώνει από την άλλη και κάτι ερωτήσει στο στερόν. Πολύ μικρέ ποσότητε τη στερόν που είναι αντικείμενο ορμόνη παράγουν αντίληψη σε γυναίκε και είναι αυτέ που γράφουν στη σεξουαλική μα διάθεση. Αυτέ λοιπόν οι ορμόνε κάνουν τι είμαστε. Πώ λοιπόν επηρεάζονται και πώ επηρεάζουν εμά οι ορμόνε αυτέ κατά τη διάρκεια τη μεμινόπαυση. Θα κρατηθώ στην αρχή για την περίοδο μα, γιατί πολλέ από αυτέ τι ώρε που ανέφερα μα θυμούνται πω είμαστε στην περίοδο. Λίγο πριν από την περίοδο, σε αυτήν την πρώτη φάση, τα αστρόνα μας κάθονται αυτά. Τα αστρόνα μας είναι πράσινη γραμμή, βλέπετε την απόλυτη πτώση. Η προϊστερόνη μας δεν έχει το ίδιο ρυθμό, υπάρχει μια μεγάλη περίοδο που η προϊστερόνη είναι πολύ πιο ψηλά από τα αστρόνα. Αναλόγως, συμβαίνει το ίδιο στη διάρκεια της περιγνώσης. Για ένα μεγάλο λίγο διάστημα, υπερισχύουν την προϊστερόνη των αστρόνων μας. Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, δηλαδή, η ορμόνη μας κάνει να νιώθουμε δυναμικές, ότι μπορούμε να κρατήσουμε τον κόσμο, είναι πιο χαμηλά. Και είναι αυτή η περιμενοψηφιακή περίοδος που πρέπει να κατανοήσουμε, να μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς ότι μας συμβαίνει αυτό, να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι παροδικό και να μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Βλέπουμε λοιπόν ξανά ότι στο τρίτο επίπεδο, στην εμινόπαυση, τα αστρογόνα έχουν πέσει και η προσφυγή έχει πέσει, αλλά έχουν τον ίδιο αριθμό. Παραμένει πάρα πολύ σκληρό. Πώς φανταζόμαστε την εμινόπαυση, σαν κάτι τρομακτικό, σαν κάτι που δεν το αφήνουμε καθόλου, ή κάτι γίνεται με το γιο συνεχώ
κάθε γυναίκα νιώσει διαφορετικά την εγκυμοσύνη της, τα συμπτώματα της βλακείας της και τα συμπτώματα της περιόδου. Και στο σημείο αυτό, να αναφερθώ για τις γυναίκες μεταξύ ηλικίας 40 και 50 χρονών, οι οποίες αφορούν κυρίως την περίοδο. Είναι οι γυναίκες και εργαζόμενες. Η μεγαλύτερη δύναμη στην χώρα εργασίας αυτή τη στιγμή είναι οι γυναίκες αυτής της ηλικίας. Πολλές από εμάς έχουν καταφέρει να έχουν καλές θέσεις στις εταιρείες τους, έχουν δουλέψει πολλά χρόνια εργασίας, έχουν την γνώση, έχουν την ικανότητα να καταρχήσουν τον κόσμο σε αυτήν την περίοδο. Και είναι η περίοδος αυτή που η ενδεχόμενη μπορεί να σε επηρεάσει. Να τις νιώσει ότι δεν θα τα πάνε τόσο καλά, ότι θα έχουν κάποιες περισσότερες ανάγκες και προσπάθειες για να καταφέρουν να καταρχήσουν αυτό που θέλουν. Γι' αυτό εστιάζεται και αυτή η εκδήλωση σήμερα στην ενδεχόμενη σε χώρο εργασίας. Για να δηλώσουν τις κοπέλες και να κάνουν τις κατάλληλες αλλαγές ώστε να στηρίξουν αυτή την μεταβατική φάση και ώστε οι γυναίκες εργαζόμενες να έχουν εξίσου δικαιώματα και εξίσου ευκολίες για να δηλώσουν στην φάση αυτή. Αυτά τα πράγματα δεν είναι στη σιωπή, δεν το λύσαν πολύ να μην έχει λεπτά. Είναι καιρό πια να ξεκινήσουμε να σπάσουμε τη σιωπή. Η γυναίκα είμαστε πολύ παραγωγικοί. Έχει να κάνει με το σώμα, έχει να κάνει με τον ψυχισμό, έχει να κάνει και με τη σεξουαλική υγεία. Και στις τρεις περιπτώσεις επηρεάζεται λόγω της τετράδου των ορμανών μας. Όσον αφορά το γυναικείο μας κομμάτι, οι περισσότεροι μας δεν μας κάνουν μόνο δυναμικές και ενδυτικές. Παίζουν ρόλο στον μεταβολισμό του κοκάλου, τη ζωτιά κοκάλου, και ενώ σα μπορεί να προκαλέσει στο δώρο σου. Κάνουμε το δέντρο μα ελαστικό. Μα δίνει την ενεργότητά μα. Στην ενέργεια όταν ξεκινήσουμε με τον δεύτερο όνομα μα. Γίνονται το δέντρο μα πια κάνουμε το ξύλινο και τραχέ στο ολοκληρωτικό σύστημα, αλλά στο δέντρο μα ξεκινούμε να βάζουμε βάρο. Είναι κάποιε μεταβολέ που έρχονται και λόγω τη ενόρυξη και λόγω τη γύρανση. Αλλά είναι πλευρά στο πράσινο σεξουαλική υγεία. Μειώνεται η ποινία μα. Ξεκινάει από την εξυπηρετικότητα, ξεκινάει από την επαφή. Κάποια συνιστώματα τα οποία είναι αναποκλειστικά. Από την άλλη πλευρά, είναι η πνευματική μας υγεία. Ξεκινούν κάποιες αλλαγές, όπως η διαταραχή στον ύπνο, όπως η κατάκτηση, την απώλεια της μνήμης, αυτό που λέμε θολός νους, η brain fog, η απώλεια της συγκέντρωσης της διαταραχής στον ύπνο, έχουν πολλές μελέτες τώρα που έχουν δημοσιευτεί και λένε ότι αν η γυναίκα πάρει κάποια ποσότητα υστερών, η ποιότητα και η ποσότητα του ύπνου διευκολύνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Σκεφτείτε μια γυναίκα που δεν έχει κάνει κάτι πράγμα. Και αυτό γίνεται στην επόμενη. Εννοείται ότι θα μειώσει την απόδοση στην ημέρα. Σε όλη την εργασία ή την κουράση τη. Εννοείται ότι μπορεί να, να προκαλέσει κάποιον παράγοντα να είναι πλέον για να ξεκινήσει μια καταθλιπτική διαδραχή. Άρα η γυναίκα είμαστε στην ολότητά μα. Και τα εξυπηρετούμε βοηθούν στην ολότητά μα. Οι αλλαγές γίνονται στο σύνολο. Αλλάζουν κάτι ενδιακό και αυξάνουν τα προβλήματα στη υγεία τη νόσου όταν φτάσουν στην ενδυνάβαση. Είναι γεγονό ότι η αρχή θα είναι γέννη θα πάρει καλύτερα στο θέμα τη διδάχη εφράγμα για του άντρε. Γιατί έχουμε το προσπαθητικό παράγοντα στο θέμα. Όταν μέσουν τα συνιστήματα με περίπου τα ίδια. Όσον αφορά την εξωτερική νόσου, έχουμε απότομη επιδείνωση τη ποιότητα τη σωστική πυκνότητα μετά την τσιόση των συνόμων. Ξεκινά η ελαστικότητα των συνδέσμων μα, των αυτοκρόσεων μα. Να γίνεται λιγότερη. Ξεκινάει το μυαλό μα, θα γίνεται τόσο εξωτερικέ. Ξεκινάει και αναμαλίε, περιόδου, αιμορραγίε, διαταραχέ. Δεν είμαστε εδώ για να σα το κρατήσουμε. Είμαστε εδώ για να διευθύνουμε κάποια συμπτώματα και να δούμε κάποιον τρόπο να τα προλάβουμε, να τα αντιμετωπίσουμε και να μεταβούμε σε αυτή την περίοδο τη ενδόμηση όσο πιο μεγάλη γίνεται. Να κάνουμε μια αναφορά στην λειτουργία, στην μοναδική τη λειτουργία. Μια στενή εξουσιακή δεν γεννήθηκε, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε μου γράψα τόσο πολύ που δεν βγήκα από τον πάρκο. Δεν γεννήθηκε όλη τη νύχτα. Την επόμενη μέρα όμω πήγα δουλειά. Πώ να το μίσω να στο αφεντικό μου, ότι δεν είχα την απειλή ότι δεν είχα δουλειά. Αν σκεφτείτε ένα αντίστοιχο άντρα, που είχε όλη τη νύχτα διάρκεια, δεν πιστεύω να ήταν γραμμή να πει ότι δυσκολεύτηκα να έχω δουλειά, γιατί είχα μια δουλειά από την νύχτα. Άρα είναι αναμενόμενο να έχουμε διαταραχή στον κύκλο μας στη φάση που η περίοδο μας πλησιάζει να σταματήσει. Γιατί η ποσότητα του στρογγυλού μας δεν είναι αρκετή για να σταματήσει άμεσα την περίοδο μας. Και έτσι αυτή μπορεί να παρατείνεται. Δεν είναι πάντα αρκετό πρόβλημα. Εννοείται όμως ότι για να το αποδώσουμε στην περίοδο μας, στην περίοδο με πρώτα συμβοληθούμε για τον χρόνο μας. Να αποκλείσουμε άλλες παραμέτρους που μπορούν να προκαλέσουν αυτή τη διαταραχή, την αξινή αιμορραγία. Και εφόσον είναι όλα καλά, τότε μπορούμε να το προδώσουμε σε διαταραχές της περίμετρο αυσιακής φάσης. Ξάψεις.
Συγγνώμη, το πιο συχνό πράγμα να συνδέσουμε την εξάρτηση με την επιβίωση, κυρίως από τις ταινίες, από τις γυναίκες που είναι προκλεισμένες, προσκομμένες, ισχύει. Τι είναι εξάρτησης? Είναι μια ενδρακή του θερμοσταλλικού μας μηχανισμού. Για κάποιο λόγο το σώμα μας σχίζεται. Νομίζει ότι ζεστάθηκε. Εστρώνα μας παίζουν να μας χωρούν στον εγκεφαλό μας, όταν νιώθει ότι ζεστάθηκε, θα πούν, εντάξει, δεν είναι τίποτα, θα κάνουν μια προσαρμογή. Τώρα λείπει το στρώμα μας. Αλλά εκείνη τη στιγμή που νιώθει ότι ο κόσμο που ζεστάθηκε, ξεκινά προσπαθεί να μειώσει τη θερμοκρασία. Πώς με τη θερμοκρασία, με το ερήφημα, να κάνει μια διαστολή. Προσπαθούν τα βάρβαλα μας να κινήσουν και να βάλουν αυτή τη θερμότητα. Ξεκινήσουν να δρώνουμε ξαφνικά. Και αυτή είναι ξαφνικά, σε κάθε δευτερόλεπτα, είμαστε καλά, θα τα κάνουμε τα ρούχα μας. Και αν είναι μια φορά μας νομίζει την πράση, που θα βάλει τη θερμότητα. Και εκεί που ξαφνικά καταφέρει να βάλει τη θερμότητα, γιατί είναι ένα από τα σημαντικά στο σώμα, ξεκινά κρυώνει, γιατί δεν είναι ποτέ ζεστό. Αλλά εκεί που νόμιζε ότι χρειάζεται ξαφνικά την κρασία και αυτή πιο χαμηλά. Και όλα αυτά γίνονται σε δευτερόλεπτα. Υπάρχει και πρέπει να βρούμε τρόπους πώς να μειώσουμε αυτή την αλλαγή. Γιατί να καταλαβαίνω ότι σαν λίγο τώρα να μιλώ και να ξεκινάω αυτά τα πρώτα ρούχα μου, δεν είναι κάτι πολύ πρακτικό. Να είμαι σε ένα μεγάλο σημαντικό μήνυμα σε μια εταιρεία ή να προσπαθώ να μιλώ και ξαφνικά σε ένα λόγο στο χώρο. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Ένα καλό μηχανισμό είναι να έχουμε πολλά στρώματα από ρούχα. Δηλαδή, αν είναι χειμώνα, να έχουμε πολλά layers. Δηλαδή, θε παραγγείλει από τότε που το νιώθουμε να χτιζέσαι, να ξεκινήσουμε να βγάζουμε. Ένας άλλος απλός μηχανισμός είναι να έχουμε ένα ποτήρι λίγο νερό κοντά μας. Ένας άλλος μηχανισμός είναι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτό να μας κάνει να ζεσθενόμαστε, όπως είναι τοπικά αντιδραματικά. Ένας άλλος μηχανισμός είναι να προσπαθήσουμε να εμπρόσουμε το σύμπαν, να είμαστε καλά να εξαρτώμαστε, να μην εμπλιάσουμε. Πολλές φορές δεν αφήνω στη αντία για την κυλή της αντιδραματικής. Πολύ χαρακτηριστικό το μέλλον που προσφέρει. Είναι η υγεία, είναι η χαλάρωση του ιστό, είναι όμως και κάτι άλλο. Γιατί ξαφνικά ξεκινήσουμε να έχουμε αυτή την χαρακτηριστική μιλήτσα? Γιατί ενώ τράμε, ενώ δεν είχαμε και πει. Γιατί ενώ προσέχουμε, όπως δεν προσέχαμε και πει, γιατί ξαφνικά αξανάται το βάρος του. Η ανάλυση είναι στην υγεία, στην απώλεια της μυϊκής μάσας. Δηλαδή, λόγω της πτώσης των συστρώων, χάνουμε μυϊκή μάσα. Είμαστε, έχουμε λιγότερους μυϊκούς. Οι μυς είναι αυτοί που αγαπούν τους πιο πολλές θερμίδες. Άρα έχουν λιγότερους μυς, λιγότερες θερμίδες σε ανάγκη και να τρώνε τα ίδια, λίγα θα ξεκινήσουν να ξέρουμε πάνω σου. Κι αν είναι κάτι να δώσεις αυτό, η άσκηση. Επενδύστε από τώρα, έχω γνωρίσει την ασυγή στην υγή μας. Όσο λιγότερη μυγή μας να χάσουμε, όσο λιγότερη περισσότερη μυγή μας να χτίσουμε, τόσο λιγότερο μηδόν έχουμε και επίσης βάρο στην τελευταία μας φάση αυτή. Και εδώ να πω ότι πολλές μέρες στο εξωτερικό αφορούν τώρα τη χρήση και χορήγηση των προβλητικών. Δηλαδή, μια κατάλληλη και συγκεκριμένη σειρά χορήγηση των προβλητικών μπορεί να βελτιώσει την λειτουργία εντεμπέρου και να βελτιώσει το ποσό αυτό. Αυτό το slide είναι από μια την ημερίδα σήμερα. Μια σελίδα που πήγα πριν στην 21 Ιουνίου για πρώτη φορά για τρία προηγούμενου γιατρού που θα πάει να δώσουν αντικαθιστικά για το να φέρουν κάποια συμπτώματα. Άρα, αντιμετωπίζουμε μόνο μια στην ενόπαση σαν κατάθλιψη. Πολλοί δεν ασχοληθούν και να ανοίξουν περισσότερο. Και δεν πρόκειται μόνο στην Κύπρο, αυτό είναι στο εξωτερικό. Το βρήκα από το εξωτερικό. Δηλαδή, είναι κάτι που είναι γενικευμένο. Γιατί οι επαγγελματίες υγείας δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Δεν έχουμε μάθει να διακρίνουμε ή να διαχωρίσουμε τα συμπτώματα. Ακόμα και εγώ στην Κυριακή, στην πρώτη μα αδέρφου, στην Κυριακή, δεν μπορώ να κατανοήσω πού ξεκινάει η νεκρόση και πού σταματάνε τα συμπτώματα τη νεκρόση. Αλλά είναι γεγονός. Δεν συνδέουν οι γυναίκες, οι μελέτες στην εμμηνόπαυση με την πτώση των συστρώμων. Όπως η μεταβατική φάση μπορεί να κάνει έξαρση με αυτό το συστρώμα. Τώρα έχουμε την αίσθηση του ότι αλλάζει το σώμα μας. Ότι βλέπουμε την πρέπει να συμβεί μια φάση της ζωής μας. Όλα αυτά είναι ησυχία. Την πλέον η ερώτηση μου σε γυναίκα είναι λοιπόν για τις κοινές της ησυχίες. Η καρδιά του ιδιοδείπνου, οι εξάψεις, η κούραση, η πρόσωπη του μυαλού, το να ξεχνάμε τα κλειδιά από πάρα τα πράγματα. Φταίει αυτό, μήπως εγώ έρασα, αν είναι κληρώση, δεν φταίει. Όλα είναι μια αρχή για να δημιουργήσει αυτή την αναστάσταση στην κοινέρα. Και η λύση δεν είναι πάντα τα μυστικά δεκτικά. Ξεκινούμε να ορίσουμε τον εαυτό μα, να ξεχωρίσουμε. Και αν υπάρξει κάποια ανάγκη σε δεύτερο βαθμό, γιατί υπάρχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο πρόβλημα που προβόσκει, τότε μπορούμε να συμπληρωθούμε με τον υλικό. Σεξουαλική υγεία. Το σεξ σταματάμε την εγγραφή. Είναι κάτι που πρέπει να σταματήσουμε γιατί οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι γι' αυτό.
Τις χιλιάς είναι όλο στη σημεία και στη σειρά του πράγμα. Αν τέλειω σειρά, τι ουράζεται στη πράγματα, τι σημαίνει, έχει πολύ στην επαφή. Θα σας ρωτήσω για το λόγο της Σένικα με τη για πράγματα. Είναι σίγουρο ότι είναι κοντά δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Βασίλα. Λοιπόν, γιατί δεν μιλούμε για αυτά και για τη σεξουαλική υγεία που είναι κομμάτι για αυτό μας. Η λέξη ενίο, από τη λέξη ντροπή. Η λέξη κλειδωρίδα από τη λέξη γλίμα. Μέχρι που σώμα να μας πω στην αρχιά μας, στην ύψη μας, θα έχουν κάποιες υπουργίες και μάλιστα πολλές από τις πιο σπουδές. Αλλά με το σύστημα, γεννά τα παιδιά μας, δίνουμε να εξέλιξη στον κόσμο. Γιατί κάποια πράγματα να μην μπορούμε να μιλήσουμε. Κυρίως σε πιο μεγάλες ηλικίες, πάμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Γιατί να φτάνουν οι κοπέλες με προχωρημένο καρκίνο εδίου, γιατί απλά είναι τολμήρες να πούμε σε κάποιον να εξετάσουμε. Γιατί να κλειδώνουν τη σεξουαλική του ζωή, γιατί έχουν κάποιες μικροαναφλήσεις. Έχω μια ασθενή στον Τονίδα που μου λέει η χαρά τη ζωή είναι καλή, η χαρά τη ζωή είναι μπροστά μας. Γιατί να μπορούμε, γιατί να σταματήσουμε να έχουμε αυτές. Και γιατί να μην τολμώ να μιλήσω αυτό το κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει αυτό το ταμπού. Όλα αυτά είναι συμπτώματα, όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μας κάνουν να προβληματιστούμε και σίγουρα πάνε να θέλουμε στο ειδικό. Δεν βάζουμε μια ταμπέλα στο λένε να πάρει στην ημερίδα, αλλά πολλά από αυτά τα θέματα μπορούν να διασταθούν με μικρές παρεμβάσεις. Κυρίως με αλλαγές στον τρόπο της ζωής, κυρίως με άσκηση, με αλλαγές στην διατροφή μας, με παρέμβαση θεραπευτική να χρειαστεί. Πολλές φορές κάνουν τον τρόπο την ηρεμασία με καθόλου περίπου σε 40 και δεν θα βάλουν θεραπεία γιατί έχουν τη μόνη την ιδέα ότι η ορμονική υποκατάσταση και έχουν σημασία είναι ένα. Υπάρχει αυτό το ταμπού από φέρα βάλακα μέσα να δεν έτσι τα πράγματα. Αλλήμωνα δεν θα πω ότι καθόλου οι ορμόνες δεν προκαλούν τίποτα και αυτός ο επαγγελματίας που θα πει ότι υπάρχει όλες οι ορμόνες είναι δεν είναι σωστή προσέγγιση. Αλλά κάθε περίπτωση πρέπει να εξατομικεύεται. Έχει μια σημασία η θεραπεία για τις πλευρές της συμμινόχωσης και στις πέρα που μετά προκαλέσουν. Αν λοιπόν η γοσία της θεραπείας μια άσκηση θα είναι το πρώτο που έχουμε να κάνουμε. Όπως είπαμε και πριν, είναι καλύτερη επένδυση στο σώμα μας. Και όταν είναι άσκηση, μιλούμε τουλάχιστον 75 λεπτά άσκησης, συστηματικής, άσκησης την εβδομάδα. Είναι μια άσκηση που είναι γρήγορα και δεν μπορεί να μιλήσει στην ώρα που είναι πλέον και χαρά. Ενώ η άσκηση, η πιο ήδη άσκηση, η οποία είναι περπατώ με κάποιο ρυθμό, αλλά μπορώ να πάρω μια ανάσα, αυτή η άσκηση είναι φορά περίπου πριν να γίνει κατά 20 λεπτά την εβδομάδα. Η άσκηση λοιπόν προλαβαίνει την αύξηση βάρου, βελτιώνει τη διάθεση, βελτιώνει το καρδιακό σύστημα, βελτιώνει την οστεοπόρωση, βελτιώνει τα προβλήματα ύπνο. Είναι η ίδια τροφή. Και κυρίως, μπάλανση, ισορροπία. Είναι η μεγαλύτερη έξι. Όπως καταφέρνει έχει βγει όμως πέρα στις υπόλοιπες ζωές. Άσκηση λοιπόν όπως είπαμε, όχι μόνο για την ενδυνάμωση του καρδιακού, αλλά και την ισορροπία. Γιατί την ισορροπία. Γιατί μετά που θα γίνουμε γιατρούλες και μπορούμε να καταφέρουμε να καταφέρουμε να ισορροπήσουμε, μπορεί να πέσουμε στις πολλές φορές. Και δεν πέσουμε πολλές φορές, τότε δεν θα σπάσουμε το πόδι μας και πάνω στο εγώρος για να έχουμε τις υπόλοιπες επιλογές. Άρα, παιδί μας, στο μέλλον μας, θα το πιο απλό μπράβο. Δίαιτα, πέθαμε κατά πολύ, έχουμε λόγο όσο πριν πέρα από την περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Ορμονικά επιπεράστατα, κάποιο φάρμα, υπάρχουν συμπληρώματα για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα διάφορα συμπτώματα. Είτε σε κρέμες, είτε σε κάποια από το στόμα, είτε ορμονικά, είτε μη ορμονικά. Λύσεις υπάρχουν και μπορούμε να τις ψάξουμε. Πολλά συμπληρώματα διατροφής αφορούν την βιταμίνη D και κάποια γνώριση της οστεοπορώσης. Το ίδιο την προσόγηση έχουν ακούσει πολλές. Μελέτες που βοηθούν τον πόνο τους φίλους, για παράδειγμα, σε προσόγηση της συμβαστού. Άλλα προϊόντα, όπως τα χειλίσματα από τη σόγια, που είναι φυτοϊστρογόνα, δηλαδή μικρής ποσότητας ιστρογόνας, χίλιες φορές λιγότερο δυνατά, αλλά μπορεί να βοηθήσουν. Λακτοβάκια και λίγο τα προϊόντα. Τα προϊόντα από πράσινο τσάι, που είναι διουρητικά. Το συνέστημα του φιλτσέν, το ωμέγα 3, που είναι διοξιδωτικά. Υπάρχουν πολλές σειρές προϊόντων που μπορούμε να ζητήσουμε. Και κάθε μία ξεχωριστή είναι κάθε κοπέλα. Υπάρχουν και ορμόνες. Θεραπεία δηλαδή. Κάποιες μπορούμε να τις πάρω. Και δεν μετρούμε τις ορμόνες στο αίμα μας. Δηλαδή, έχω τόσες ιστρογόνα που πρέπει να βάλω θεραπεία, έχω τόσες ιστρογόνα δεν πρέπει να βάλω θεραπεία. Η κάθε θεραπεία εξατομικεύεται βάσει στην σωματολογία και όχι στου αριθμού των οργανών των δραστήριων. Υπάρχουν βέβαια αντιδείξεις και οι κοπέλες και οι σούς με συγκεκριμένο ιστορικό καρκίνο του μαστού, με αυξημένο σωματικό βάρος, καπνίστριες, τετραγωνικά προβλήματα στο ζυγόνι, τα νεκρά, υπάρχουν αντιδείξεις. Αλλά υπάρχουν και πολλές κοπέλες που
που θα χρειαστεί και μπορώ να τα πάρω με την κοινή συμβουλή και την κοινή μου αίθουσα. Ζυγίζουμε το ρίσκο κοινόφρενο. Αυτό που λέω στο ιατρείο, στο βόρωση, καρδιακά, αρχίζω να σου για να αποφασίσουμε. Γιατί θέλουμε λίγο να βγάλουμε αυτό το βάρος που προσθέσαμε με την μονική θεραπεία με τις κοπέλες. Εδώ, με μπλε, είναι ο καρκίνος νοσού στον πληθυσμό. Με κόκκινο είναι οι πλέον κοπέλες που θα πάθουν καρκίνο με βάση κάποια λειτουργία μαρέματα. Και παράδειγμα, οι κοπέλες στην δεύτερη σειρά θα πάρουν μόνο θεραπεία, γιατί θέλουμε τέσσερις κοπέλες που συγκεκριμένο πληθυσμό δεν θα πάθουν να χαρίσουν καρκίνο νοσού. Οι μέρες δεν θα χαρίσουν εξορισμού από την αρχή. Είναι εκείνες που θα πάθουν έτσι και αλλιώς καρκινόμαστο, γιατί είναι προγραμμένοι στα μολύβια τους στην προεπάρξη της κατάστασης και απλά θα εμφανίσουν ίσως και νωρίς. Και ίσως επειδή σε εκείνη τη φάση που παίρνουμε με την κουβέντα με τις αρμονοθεραπείες έχουν την αρχική παρακολουθή μας του και στις κοπέλες έκανα συχνές μαστογραφίες και ελέγχους, ίσως σε εκείνη τη φάση θα σπιάσουν πιο νωρίς. Άρα και να έχουν κάνει την έκφραση. Και είναι εδώ στο πρώτο μέρος που παίρνει σε αρχή. Άξιση βάρος πόσο συνδέεται το καρκίνο μας του. Άρα μπορεί εκείνη η κακή διατροφή, εκείνη η λήψη άσκησης να σκοστίσει πολύ παραπάνω από την αρμονοθεραπεία, αν δεν κάτι χρειαζόμαστε. Οπότε, πόσες γυναίκες πεθαίνουν από φράγματα και συχνά έχει την πρώτη αιτία θάνατος στον κόσμο, στις γυναίκες. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορούμε να σκέφτουμε. Πόσες γυναίκες προχωρούν από στον κόσμο, πεθαίνουν. Κατάγματα μπορεί να παρακολουθήσουν εμβολές, μπορεί να παρακολουθήσουν θάνατο. Και από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικές οι οδηγίες μας μετά τα 55 ευκάθαρες. Γιατί θα λέτε ότι οι γυναίκες πάνω των 65 με έκανα χειρουργία για να μέσα τις οδηγίες τους, που δεν χρειάζονται πλέον. Οι γυναίκες είναι γυναίκες είναι αυτό και λίγο οι γυναίκες είναι εδώ που δεν θέλουν να πεθάνουν από τις άλλες γυναίκες πιο νωρίς. Γιατί ακόμα και εδώ σε εκείνη τη φάση οι οδηγίες μας δεν είναι άχρηστες. Παρά από την πλειά σκόση των ορμόνων που μπορούν να προστατεύσουν τον οργανισμό μιας γυναίκας. Μπορούμε όμως να ενημερώσουμε στο τέλος τους μάνατζερς,
τους ανωτέρους που να μπορούν να ακούσουν, να καταλάβουν, όσοι να μπορούν να κάνουν κάποιες αλλαγές. Και όλα αυτά ξεκινούν από τη γνώση. Γιατί κάποιος υπεύθυνος έχει μια αδερφή, έχει μια μάνα, έχει μια σύζυγο. Δεν είναι μακριά το πρόβλημα της μηνιοπραξίας. Είναι μέσα στο σπίτι μας, στην αδερφή σας, στη φίλη σας, σε μένα, σε όλες μας. Άρα λοιπόν είναι καιρός να σπάσουμε τον καμπού. Είναι κάτι που είναι εδώ, είναι κάτι που θα το βρούμε, είναι ένα ρόσκομα, αλλά αναλαμβάνω δεν είναι μια φάση. Είναι μια φάση στη ζωή μας που θα την δούμε και μετά θα περάσει. Και όλες οι μελέτες λένε ότι ακόμα και αν έχουμε έλεγχο στο σώμα μας, ακόμα και αν υπάρχει συνήθεια στο μυαλό μας, ακόμα και αν γίνονται πρακτικά κάποιες μεταβλητικές φάσεις, μετά το πέρασμα της μυρόβασης θα μπούμε ξανά στο μυαλό μας και αυτό. Αυτό θα ήθελα να κρατήσω. Μπορεί την ίδια μέρα, τον ίδιο μήνα, να ξεκινήσει να παίρνει τη ρευματική θεραπεία.
Γιατί αλλιώς θα είναι δυνατόν να μην τους φάσει τη διάρκεια των αρμονάτης. Το αν είναι τακτική κάποιου γιατρού ή όχι να δώσει αρμονοθεραπεία, να μην σταθούν εδώ, αλλά γενικά είναι δείξεις αυτών, λένε. Και επίσης λένε ότι η αρμονική θεραπεία στην γυναίκα που δεν θα κάνει απότομη διακοπή, δηλαδή αυτή που μπαίνει στην περιμνώση και θα πάρει τις αρμονές στήριξης, πρέπει να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος. Γιατί για να προλάβουμε αυτές τις διαταραχές προκτικής εμβόλειας. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη που να συνδέξει κάτι με τον καρκίνο του μαστού με την μεταγένεια αυτής, εφόσον δεν υπάρχει σειρό ιστορικό στον background της γυναίκας και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι δείκτες, άλλοι παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν την κοινότητα. Και θα θέλω να πείτε σε κάτι εσείς για το θέμα αυτό. Κυρία Καλαδίδη, ο λόγος μπορεί να σας απαντήσει πιο συγκεκριμένα για το θέμα αυτό. Σε όλα τα πράγματα σημαντική αποτελούν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, οπότε οι οποίες προκύπτουν όπως πολύ σωστά αναφέρατε από έρευνες. Υπήρχε η μεγαλύτερη μελέτη που ασχολήθηκε με την υποκατάσταση το HRT, το Hormonal Replacement Therapy, είναι η Dump PHI, η οποία περιλάμβανε, ήταν πολύ κεντρική μελέτη, είχε περιλάβει πάρα πολλές γυναίκες. Σε διάφορες ηλικιακές φάσεις, είτε ήταν 40, είτε 50, είτε 60, και έδωσαν ποικίλες ποσότητες ιστρογόνων. Όταν δούμε ποικίλες, όταν έχουν περίοδο, συνήθως, για να πούμε έτσι νούμερα, είναι το ιστρογόνο μας γύρω στο 100 πίκοντρα, δηλαδή μια μικρή ποσότητα, όσο πιο νέα η οθήκη, δηλαδή οι έφηβες κοπέλες και συνήθως μέχρι τα 30 μπορεί να παράγονται και 200. Και είναι αυτό που πρέπει να διαχωρίσουμε σε σχέση και με την χορήγηση σε αριθμό. Δηλαδή παλιότερα δίνανε ακόμα και αντισυλληπτικά, τα οποία περιλαμβάνουν περίπου 3.000 σε νούμερο, έτσι να το κάνω λίγο αριθμητικό στο μυαλό μας, οπότε αυτό ήταν τεράστια χορήγηση ιστρογόνων και σαφώς πολλαπλασίασε τον κίνδυνο για καρκίνο μαστού. Όμως, οι νεότερες μελέτες δείχνουν ότι δίνουμε πολύ μικρότερες ποσότητες ιστρογόνων, μάλιστα μέχρι και 25, δηλαδή αν θεωρήσουν ότι ο θήκη μας θα έβγαζε 100 και δίνουμε 25, ακόμα και αυτή η μικρή ποσότητα καταφέρνει να διατηρήσει το δέρμα μας πιο υγιές, να μην υπάρχει ξηρότητα στον κόλπο και έχει την, ακόμα και αυτή η μικρή ποσότητα την προστατευτική δράση που έχει η ορμόνη στο σώμα μας. Δεν είναι full υποκατάσταση όπως αντιλαμβανόμαστε, γιατί στην ενδοκρινολογία θα μας δίνει μια ορμόνη, προσπαθούμε να την αντικαταστήσουμε, αλλά όπως πολύ σωστά ανέφερε και η Μάρο πριν, στην εμμηνόπαυση δεν μετράμε αν έχω 10 και θα πάρω 40. Έχει να κάνει ακριβώς πώς βιώνει η γυναίκα τα συμπτώματά της, γιατί είναι διαφορετικά στην κάθε γυναίκα ξεχωριστά. Οπότε, εκείνο που παρατηρήθηκε στην Dump PHI που ανέφερα νωρίτερα ήταν όταν έδινα, προσπάθησαν ακόμα και σε γυναίκες 60 ετών, όπως ήταν και η διαφάνεια πριν, λόγω των συμπτωμάτων που ανέφερε η γυναίκα ότι δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή, για παράδειγμα, να δώσουν υποκατάσταση, δίναν τότε πολύ μεγάλες δόσεις, δηλαδή δίναν αντισυλληπτικά ουσιαστικά, δηλαδή 2.000 ιστρογόνα και πέραν του ότι παρατηρήθηκε καρκίνος μαστού, παρατηρήθηκαν strokes, εγκεφαλικά επεισόδια, γιατί επειδή είχε ξεχάσει το σώμα της γυναίκας τα ιστρογόνα της, γιατί αν είχε γίνει εμμηνόπαυση στα 50 και ξαφνικά δοκίμασαν στα 60 να δώσουν ιστρογόνα, δυστυχώς είχαν αρνητικά καρδιακιακά συμβάματα. Δηλαδή έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία η μετάβαση, δηλαδή να μην αφήσουμε το σώμα να ξεχάσει τα ιστρογόνα. Πρέπει να σβήσει αυτό το πράγμα ομαλά. Και αυτό που αναφέρατε με τη μητέρα σας, παλαιότερα παίρνουν και μετά χάνουν τη νεότητά τους, πλέον οι οδηγίες είναι να σβήνουμε την υποκατάσταση, μην σταματάμε σε μια μέρα, τη μειώνουμε σιγά-σιγά-σιγά, έτσι ώστε να καταφέρει το σώμα μας να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Είναι σαν να έχουμε κλειδιά με κλειδαριές, οπότε όταν μας λείπει η ορμόνη, το σώμα ουσιαστικά τρελαίνεται γιατί ψάχνει την ορμόνη. Οπότε όταν σιγά σιγά εκπαιδεύουμε το σώμα μας να δέχεται τις μικρότερες ποσότητες ορμόνης, τότε είναι και πιο ομαλά τα συμπτώματα. Το σβήσιμο αυτό, η ομαλή μετάβαση, η πιο ομαλή μετάβαση και το οποίο βοηθάει και σαφώς και την ψυχολογία και όλο το σχολιάσμα. Ευχαριστούμε. Καλή
Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την οργάνωση και την πρωτοβουλία που σας κάνει την κομική αυτό το θέμα. Εγώ, για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ειδική αρχαιολόγος γνωστού, ασχολούμαι με τον καθήκον του γνωστού από πολύ καιρό. Αυτό που ήθελα να τοποθετήσω ως άποψη είναι ότι σίγουρα όλοι θα περάσουν από την όρεξη σε γυναίκες. Σίγουρα δεν θα περάσουμε όλες το ίδιο. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό που θέλω να κρατήσουν όλες οι γυναίκες σήμερα είναι ότι είναι μια φάση προσαρμογής όπως έχει δημιουργηθεί. Γιατί με μια φορά η μακροχρόνια κατάσταση του θέματος με την άποψη ότι ξεκινώντας να μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού, ξεκινάμε στα 50, φτάνουμε στα 80. Άρα, οποιαδήποτε συζήτηση αφορά προληπτικά μέσα είμαστε θετικοί, άσκηση, διατροφή, προβιωτικά, όλα όσο μπορούν να κάνουν πρόληψη αυτό το θέμα, ναι. Εάν υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να ληφθεί HRT, πρέπει να ληφθεί HRT για όσο διάστημα γνωρίζει ο ειδικός και όχι με παραπεταμένη χρήση, γιατί αυτό που γίνεται και βλέπουμε συνήθως στην Κύπρο είναι να παρεμηνεύεται και λίγο η γνώμη του ειδικού, ώστε η γυναίκα συνηθίζει στην κατάσταση αυτή με τα HRT και μπορεί να την παρατείνει και από μόνη της για πάρα πολύ καιρό, αγνώντας τις υποδείξεις και χωρίς να μειώσει με τον σωστό τρόπο την δόση, ώστε να πάει σε μια νομαλή μετάβαση. Τώρα, για τις γυναίκες λοιπόν που πρέπει να πάρουν την ορμονοθεραπεία, πρέπει να γνωρίζουν ότι ανεξαρτήτως του ιστορικού, διότι δυστυχώς ο κυριολογικός καρκίνος του μαστού δεν είναι ορμόνος εξαρτώνος, ότι πρέπει να ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια της ορμονοθεραπείας. Αυτό μόνο μπορεί, γιατί δεν είμαστε αντίθετοι στην άποψη να πάρει μια γυναίκα HRT, αν πρέπει, γιατί είμαστε πάντα σε μια ανταγωνιστική θέση με την μήτρα. Αυτό που κάνει καλό στην μήτρα, είναι στα οστά ή στα καρδιακά, δεν κάνει καλό στο μαστό. Οπότε πρέπει να έρθει μια ισορροπία. Αλλά η ισορροπία που δίνουμε εμείς στις αλλιώς, επειδή ακριβώς οι μελέτες δεν έχουν αποδείξει ότι παίρνοντας μια γυναίκα ιστρογόνα, έστω σε χαμηλή δόση, δεν θα πάθει καρκίνο του μαστού. Μάλλον δεν έχουν αποδείξει ότι θα πάθει καρκίνο του μαστού, γι' αυτό δεν μπορούμε να τα απαγορεύσουμε. Αλλά επειδή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με το μαστό και πρέπει να δώσουμε μια λύση σε αυτή τη στιγμή, στο αποφασίζουμε να πάρουμε ιστρογόνα. Πρέπει να γίνει τακτικός ο έλεγχος, ανεξαρτήτως του ιστορικού. Ευχαριστώ, κυρία Χατζημάνη, για την παρουσία της εδώ και την παρέα παρασκευής. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό όταν θα δώσουμε ορμονοθεραπεία, πρώτα να αξιολογήσουμε το μαστό, είναι αυτό που είπα και στην παρουσίαση μας. Είναι πάντα μαστογραφικός ελεγχός, είναι πάντα μαστογραφικός ελεγχός και αυτό που μιλάω στις κοπέλες είναι μιλήστε με τον γιατρό που σας ακολουθά για τον καρκίνο του μαστού. Εάν υπάρχει ένας δύσκολος μαστός που διαγνωστικά ήταν δύσκολο να παρακολουθεί στην πορεία με τα λέξη που θέλει η ερμανική κατάσταση να προκαλέσει, τότε μπορεί να χρειαστεί ένα λόγο να σταματήσουμε. Έχει πάρα πολύ σημασία και όπως λαμβάνουμε, έχει πάρα πολύ σημασία οι διάφορες υπότιτες να αγκαλιάσουν τη γυναίκα και να την πλέον του σαν ολότητα. Δεν πρέπει ένα συνάδελφο να θεραπεί μόνο το πρόβλημα του και να γνωρίζει την περιμέτρο. Πρέπει όλα να δουλεύουν μαζί σε αυτά τα θέματα. Το παράδειγμα πρέπει να το παίρνουμε από γυναίκες που έχουν γιος τον καρκίνο μαστού, οι οποίες μπαίνουν σε αναγκαστική εγκυμολόγηση χωρίς να έχουν το δικαίωμα της προσμονής, οι οποίες υποφέρουν αυτά τα συμπτώματα γιατί δεν είναι απότομα σε αυτό, δεν το αφήνουν στη φύση που θα θέλουμε δικαιωματικά να έχουμε το δικαίωμα να μπούμε όλες με ομαλή προσαρμογή στην γνώση. Και αυτές οι γυναίκες μπορούν μέσα, με προληπτικά μέσα, άσκηση, διατροφή και ψυχοθεραπεία και όλα αυτά να ξαναβρούν την ισορροπία τους. Άρα, αυτή η μεταβατική περίοδος είναι μια περίοδος προσαρμογής που θα τη βιώσουμε όλες λίγο πολύ με τον τρόπο που θα τη βιώσουμε, αλλά υπάρχει πως το δούμε, μπορούμε να ξαναεπέρθουμε σε μια ισορροπία που να μας βοηθήσει να είμαστε καλά στη δουλειά μας, γιατί πλέον δουλεύουμε μέχρι τα πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάρετε νομίζω να χρειάζεται στο βάθος και δύο κοπέλες εκεί. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω, ναι, αν μπορείτε να σχολιάσετε το θέμα του λιγόρου σεισμού και του ρόλου του στα μετά την αμυλοβάψη, γιατί από ό,τι είχα διαβάσει έχει κάποιες ορμόνες μέσα. Και αν τελικά το ότι παίρνουμε βάρος, σίγουρα κανένας δεν είναι ότι το βάρος είναι παράγοντας υγείας, αλλά μήπως τούτη μια μικρή
αύξηση τέλο πάντων, μήπω είναι κάτι που θέλει ουσιαστικά το σώμα για να μα κρατήσει πιο νομίζω ότι πρέπει να κρίνουμε το λίγο που αναφέρετε εσεί, να διαχωρίσουμε λίγο το λίγο που βλέπουμε και το σπλαχνικό λίγο. Το σπλαχνικό λίγο λοιπόν είναι ποσότητα λοιπόν τη ιστού που βρίσκεται μέσα από την κοιλιά μα, στο σώμα μα και καλύτερα στα εσωτερικά μα οργάνα. Εκείνο το σπλαχνικό λίγο λοιπόν είναι λειτουργικό ιστό που είναι η πρώτη πηγή κοράκι στρογόνα. Το λίγο που βλέπουμε από την έξω του κρανοδερμάτου, το λίγο που συσσωρεύεται από την ετοίμαση διατροφή με προπολογική κατάρτιση συντροφή. Άρα να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Το σπλαχνικό λοιπόν λίγο, το οποίο βρίσκεται στο μέσα μα, έχει να κάνει με την παραγωγή των ορμονών. Και να φέρω ένα παράδειγμα στι κοπέλε, οι οποίε είναι λίγο βαρύ, οι κοπέλε που είναι πολύ φανατικέ αθλήτριε, οι οποίε χάνουν την περίοδο του, θα δούμε ότι τα αριστερόμενα του έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Μια παράμετρο είναι ότι δεν έχουν καθόλου σπλαχνικό λίγο να παράξει αυτή την αριστερή αστρογόνα. Αλλά στι κοπέλε εκείνε θα σου πούμε να κάνετε μια λειτουργική διατροφή, μια πιο ισορροπημένη διατροφή και δίαιτα, που να έχετε καλά λιπαρά. Για να παρατσάρει και να αυξήσει τις προτεσίες. Αλλά καμία σχέση δεν έχει να κάνει με το εξωτερικό μας λίπος. Η άσκηση πρέπει να είναι εκ των όρων κάτω στη ζωή μας. Μια κοπέλα στο βάθος το οποίο έχει να ανοίξει. Συγχαρητήρια για αυτόν τον υπέροχο συνέδριο που γίνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Απλώς ήθελα λίγο περισσότερες πληροφορίες αν γνωρίζετε για τις βιομιμητικές ορμόνες bioidentical που είναι τώρα στο εξωτερικό σε σχέση με τις χημικές. Επίσης, λίγο σύγχυση έχω τώρα στο μυαλό μου όταν σκέφτομαι, έχω στην μία πλευρά την οστεοπόρωση, τα καρδιακά προβλήματα, το Alzheimer, έχω στο άλλο χέρι τις ορμόνες, δηλαδή όλες αυτές οι ασθένειες μπορώ να τις προλάβω με τις ορμόνες. Αν δεν μπορώ να πάρω ορμόνες, θα έχω αυτές τις ασθένειες. Δεν είναι όλες οι γυναίκες που θα συμμετέχουν στο πλαίσιο. Και δεν είναι όλες οι γυναίκες που θα έχουν την ίδια ανταπόκριση. Δεν είμαστε όλες οι πλασμένες να πάρουμε στο πόρωση. Οι γυναίκες δηλαδή είναι καλή νοστική πυκνότητα και είναι πιο γερδεμένες και πιο καλό σκυλετό, θα συμμετέχουν στο πόρωση. Αλλά αυτές οι γυναίκες δεν έχουν την ένδειξη να πάρουν ορμονοθεραπεία όπως έχουν άλλες. Οπότε πάντα εξανατομικεύουμε το τι προσφέρουμε σε κάθε γυναίκα. Μια γυναίκα λοιπόν που δεν έχει, που θα έχει hot flashes για 2-3 μήνες και μετά έχει περάσει και είναι μια χαρά, έτσι σημαίνει ότι θα πάρει ορμονοθεραπεία. Δεν είναι όλες οι κοπέλες έτσι. Γι' αυτό πάντα ζυγίζουμε και δέχεται τα κατά και αυτό πάντα δίνουμε εξανατομικευμένη θεραπεία. Τώρα, όσον αφορά τι bioidentical hormones που αναφέρατε πριν, είναι στο εξωτερικό, υπάρχει πάλι από τον τύπο μια μεγάλη παραποίηση της πληροφορίας. Για παράδειγμα, γίνεται μεγάλη έξαρση στο εξωτερικό για τη χωρίση της τεστοστερόνης και σε χάπια είτε σε gel που αφορούν την ορμόνη του φύλου που είπαμε ότι είναι την ορμόνη του αντικού φύλου και προκαλεί τη σεξουαλική διαίρεση. Νομίζω έχει καταφραστεί η χρήση στο εξωτερικό, γιατί οι πολλές μορφές της τεστοστερόνης που πουλούν στο εξωτερικό δεν είναι απορροφήσιμες με το σώμα. Όπως για παράδειγμα και πολλές μορφές στρογόνων σε μορφές που μπορεί να καταναλώνουν οι ασθενείς, αλλά τελικά δεν απορροφούν στο βάθμο που πρέπει. Οπότε πρέπει να μιλούμε για συγκεκριμένες παραγωγές, κατασκευές και όταν μιλούμε για φάρμακα. Στο εξωτερικό ξέρω ότι δίνουν συγκεκριμένα στρογόνα σε τόσο βαθμό, δίνουν στρογόνα σε τόσο βαθμό, αλλά και πάλι από εκείνες τις μελέτες, από εκείνες τις χορηγήσεις που δίνουν, κάποιες είναι προσαρμοσμένες για τη γυναίκα, αλλά κάποιες έχουν λίγο ξεφύγει από το τι πουλάμε και τελικά τι λαμβάνουμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν κρέμες μέσω στρογόνων που έχουν καλά αποδεχτεί και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, ενώ υπάρχουν κρέμες σε άλλες μορφές της αστερός που ακόμα και τις βάζουμε, δεν απορροφούνται. Κάποια λεγούρια στο βάθος. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, μετά από εκείνη τη στερεοτομή, πόσο άμεσα είναι τα συμπτώματα της εμπειρόβασης. Δηλαδή, συμπτώματα από το χειρουργείο, είστε σε εμπειρόβαση, σε αν είχες κάνει το χειρουργείο για τις αιτίες σου, ναι, την ίδια μέρα. Εξαρτάται σε ποια φάση βρισκόσουν πριν τα χειρουργεία. Αν είσαι μια γυναίκα που πήρες περίοδο κανονικά καθημερινά, και ξαφνικά πυρεκτηνείται, ξαφνικά πεις αυτή την απώλεια. Άρα τα συμπτώματα ξεκινούν μέσω.
υπάρξει μια περίοδο. Μπορεί να βιώσει άμεσα τη διαφορά, γιατί ο μόνος έρωτας είναι άμεσα μπροστά σου. Αν δηλαδή οι φίλες ήταν παραγωγικές από πριν και οι ομορφικές δίκτυες ήταν μια μοκητική και ξαφνικά τους πάρεις από τον οργανισμό, γιατί παίρνει στην ιστερμόνα, έχουν άμεσα εξώσει στον οργανισμό και τα μισόματα να μένουν να φανιστούν αμέσως. Όπως είπαμε, δεν σημαίνει να χρησιμοποιήσουν όμως τα συσκοπές για διαπαθμό. Και εδώ πέρα μπορεί να μην βιώσουμε μια βαφή στο μη διαράσιμο βαθμό που θα βιώσουμε άμεσα. Θα δώσουμε 5 λεπτά για τα πάντα, πάλι εγώ. Θέλω να ρωτήσω πόσα χρόνια μπορεί κάποιο γυναίκα να παίρνει χορμονοθεραπεία, υπάρχει deadline. Υπάρχει η μελέτη εδώ, η Βιάλ, για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ 15 χρόνια η ασφαλής κρίση του. Οπότε υπάρχουν πάλι εξαρτημένες θεραπείες, αλλά μπορούμε να στηθούμε στην παράδειγμα εκθήση. Ιδίως χώρες βόρειες όπως είναι η Σουηδία, πολλοί γυναικολόγοι στηρίζουν την παραδεδομένη μορφή από το 90, δεδομένου η γυναίκα μπορεί να χρειάζεται και έχει ανάγκη. Χρόνια πολλά, Μωρίς. Ναι, ναι. Ρωτήσω τι δρόμοι έχετε για το Ράτζιφερ, που είναι λόγω που με το πιπίο μόλι. Και αν μπορούν και πιο μεγάλε συνέλικια να το παίρνουν αυτό. Ακόμα το Ράτζιφερ είναι τη σκιά τα οποία τοποθετούνται στον κόλπο. Είναι καθαρά η στραβώνα. Σαν φάρμακο είναι καλύτερα από τα στραβώνα τα οποία παίρνουν από το στόμα και λόγος είναι γιατί παίρνοντας από το αστατερικό, παίρνουν από το στόμα, από το σηκώτη και βαίνουν τη λειτουργία του σηκωτιού. Οπότε οι γυναίκες οι οποίες θέλουν να μειώσουν την πανδημία θρομβώσης και να τραπεί στο σηκώτη, θα βάλουν μια τέτοια ασφαλή πάνω στη στραβώνα. Οπότε και πάλι μπορούμε να τα δώσουμε σε μικρές δόσεις. Η απορρόφηση είναι τοπική αλλά και συστηματική. Δηλαδή θα περάσει από τον πνευμόνο του κόρπου στην κυκλοφορία διαμάτων στο στρωμό. Οπότε μπορεί να χορηγηθεί με συγκεκριμένα πρωτοκολλά και όχι παραδεδομένα, αλλά υπάρχει ασφάλεια να λάβετε υπόψη σα ότι τα στρωμόνα δουλεύουν στο σώμα μα, αλλά όπω είπε και η Σάρα Φωσφή, κάνουν καλό στη μήτρα μα. Δηλαδή, μια γυναίκα που έχει τη μήτρα τη, καθαρά στρωμόνα μπορεί να προκαλέσουν πάθη στο τεκτονίτριο και να προκαλέσουν καθήκον στο τεκτονίτριο. Είναι μια πιο ασφαλή προσέγγιση στι γυναίκε που δεν έχουν τη μήτρα του, θα δώσουν καθαρό στρωμόνα. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει λόγος να κάνουμε την ανάλυση των εστρογόνων στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, μας εξυπηρετά σε κάτι. Καθόλου. Όπως είπαμε και πριν, δεν μετρούμε τις αρμόνες μας και τους δείχτες μας, μετρούμε τις μισόματά μας. Υπάρχει μια αρμόνη που λέγεται FSH, που είναι η αρμόνη εκείνη που δίνει, που αυξάνεται και σηματοδοτεί την μηνόπαυση. Η αρμόνη εκείνη αυξάνεται πάνω από 40 σε γυναίκες σε μηνόπαυση εκεί στην ηλικία. Την κάνουμε όχι πολύ ψηλά, γιατί αν θέλω να κάνω την εκθεσία και μου κάνω αυτό με ψήφι ή με μια βασική να τη πιστεύω. Την κάνουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη για διαγνωστικούς λόγους, για παράδειγμα. Οπότε μια κοπέλα που εμφανίζει τα συμπτώματα σε πολύ την ηλικία και θέλω να διαγνώσω το σύμπτωμα, τα συμπτώματα τη πρόβλημα είναι ότι πλήσε βάρκια. Σε αυτή την κοπέλα θα στείλουμε την ορμόνη και θα δούμε όντω να βάλουμε τη διάγνωση και δώσουμε σωστή θεραπεία. Αλλά να πω κάτι πολύ σημαντικό. Το να κάνω κάποιες προσπάθειες, κάποιες θεραπείες, κάποια προϊόντα χωρίς, δεν είναι για να προλάβω ή να παρατείνω την εμμηνόπαυση. Είναι για να περάσω από τη μια πλευρά στην άλλη, όσο πιο ομαλά γίνεται. Δεν σημαίνει ότι, νιώθω λίγο συμπτώματα, θα πάω στον γυναικολόγο να μου δώσει κάτι για να παρατείνω τη φυσική μου γύρανση, τη φυσική μου πολλή εμμηνόπαυση. Και δεν χρειάζεται να βλέπουμε τους αρμόνες μας και τους δείχτες μας, αν χρειάζεται να δώσουμε κάποια θεραπεία. Μια κοπέλα που μπορεί να έχει κάποια θεσία στο 20, που δείχνει την πορεία προς την παιδεία την απαυσή, αλλά έχει ανάγκη, μπορεί να αναζητήσει το λεπτό. Κάπου αλλού είναι άσχοματος εκεί μια πορεία. Καλησπέρα. Χαρητήρια Μαρό. Ευχαριστούμε. Μια ερώτηση σε ό,τι αφορά τις τρεις φάσεις πρώην μηνόπαυσης, εμμηνόπαυσης και μετά εμμηνόπαυσης. Αν είχαμε έτσι την καμπύλη, δεν ξέρω αν ήταν μια καμπύλη που είναι σχετική που ήταν με τις ορμόνες. Μπορείς να μας δώσεις μια αναφορά σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική επιθυμία στα τρία αυτά στάδια. Ευχαριστώ, κοπέλα, στην ηλικία σου, θα ήθελα να προχωρήσω στο επόμενο. Η σεξουαλική επιθυμία είναι μεγάλο αντιφάλαιο συζήτησης. Ενάς ο κλειάς το σημαίνει αυτό.
Υπάρχει η μείωση της τεστοστηρόνης στα γαμήνες σχετικά παραμένει ακόμα και μετά την αμυνόμαυση. Δηλαδή, οι αμυνές μας συνεχίζουν να παράγουν τεστοστηρόνη ακόμα και μετά την πλέον περίοδο. Αλλά αυτή η ορμόνη παραμένει ακόμα και μείωση του τεστοστηρόνου μας, ακόμα και παραμένει για μείωση του τεστοστηρόνου μας. Υπάρχει πολλές όπελες λοιπόν διαμαρτύρονται για τη μείωση της λίμπιδο, αλλά να πούμε ότι τα εστρόβαλα μας δεν χρησιμοποιούνται για τη μείωση της σεξουαλικής δράσης μας. Μπορεί όμως να αποφύγεται αυτό η ομιλημένη ρυθμία σε άλλες παραμέτρους και πιστεύω ότι θα σας κάνει τώρα τη συνέντευξη στην ομιλία μου που θα ρωτήσει μετά η αλλαγή στο σώμα μας, η ψυχολογία μας, η καθημερινότητά μας μπορούν να προκαλέσουν μείωση της ερυθμίας. Μια κοπέλα που είπε πολύ χαρακτηριστικά γιατί ο άντρας, εγώ μένω σπίτι την ώρα μου 8, κάνω δουλειές μέχρι τις 11, ο άντρας μου κάθεται στο καραβί μου στις 7 και την ώρα μου οδηγήσω δουλειές κοιμάται που θέλει να κάνει σεξ. Γιατί ο άντρας να κάνει σεξ μαζί του. Έχει και άλλες παραμέτρες, δηλαδή έχουν πολλές κοπέλες και ζητούν βοήθεια για το θέμα της σεξουαλικής συμπεριφοράς. Λες και πάντα αυτές είναι κοινές, αλλά ας μην εστιάσουμε μόνο στο κουτό. Δεν είναι πάντα γενικά αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει μια μειωμένη διάθεση γιατί θα πονέσει, γιατί έχει δυσπαρέμβει επειδή έχει μια ξεφυγή στον κόρφο και γιατί δεν το έχει αντιμετωπίσει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που μειώνει την δυνατότητα της αριθμίας της γυναίκας. Γιατί η γυναίκα είναι πολύ παραμετρική και χρειάζεται και στήριξη και σημασία στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, ενώ αυτό που λέμε μπορεί στην καθημερινότητα να προγραμματίσω πότε θα πάρουμε να μοιράσω το δυστήριο, πότε θα πάρουμε στο δεύτερο πάρτι, αλλά δεν δίνουμε χρόνο και όχι συγκεκριμένο θέμα. Οπότε και αυτό είναι ένα λόγο που μπαίνει στη δεύτερη μοίρα και μια άλλη επιθυμία. Λοιπόν, νομίζω είμαστε ready να περάσουμε στο επόμενο κύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ σε μένα και την καλή που είναι κοντά μα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Σαλάκα Οδή, είμαι ενδοκρινολόγος. Βλέπω πολλές ερμανικές κοιλίες εδώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Ήταν μια ιδέα όντως που γεννήθηκε σε κάποια φάση που συζητούσαμε με την Μάρο για να ενημερώσουμε όλες τις γυναίκες για την εμμυνόμαυση, η οποία, όπως ανέφερε και η Μάρο νωρίτερα, είναι ένα ταμπού το οποίο πρέπει να σταματήσει. Εγώ θα μιλήσω έτσι για ένα λίγο ίσως βαρετό, δεν είναι βαρετό θέμα, είναι η οστεοπόρωση που προκύπτει συνήθως όταν σταματήσει η εμμυνοσβήση, η περίοδος μας, λόγω ακριβώς της πτώσης της γυναικείας μας ορμόνης, των ισογόνων. Όπως ανέφερε και νωρίτερα η Μάρο, ευτυχώς δεν συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες, αλλά είναι πολύ συχνό και το αναμένουμε. Να ευχαριστήσουμε πάλι τους χορηγούς μας για που ήταν εφικτό χάρη σε αυτούς να γίνει η σημερινή ημερίδα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι είναι η οστεοπόρωση. Όπως βλέπετε και εδώ να έρθει. Κάποια κενά ενδιάμεσα, στο οποίο όταν αυτό είναι νεκροτομικό, δηλαδή όταν ζούμε, έχει μέσα stem cells, έχει άλλα κυτράνοπλητικά.
Και σιγά σιγά, όταν ξεκινάμε να μπούμε στην εμμηνόπαυση, γίνεται προοδευτική ελάττωση της συχνότητας και υπάρχει και διαταραχή στη μικροαρχιτεκτονική, δηλαδή αυτές εδώ οι οσμικές δοκίδες όπως λέμε, λεπταίνουν και βλέπετε ότι εδώ μεγαλώνουν τα κενά, οπότε γίνεται πολύ πιο εύθυκτο. Σκεφτείτε ένα τείχο αν είναι συμπαγής, δεν μπορεί να σπάσει εύκολα, αν έχει πάρα πολλά κενά και δώσουμε μία θα γκρεμιστεί. Οπότε όλη αυτή η διαταραχή κάνει τα οστά μας πολύ πιο εύκολα για κατάγματα. Σε όλη μας τη ζωή υπάρχει μια δυναμική ισορροπία μεταξύ οστεοβλαστικής και οστεοκλαστικής δραστηριότητας. Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό. Οστεοβλάστηση, ακούτε τη λέξη βλαστό που σημαίνει συνθέτω και οστεοκλάστηση από το ρήμα που σημαίνει κόβω και σπάζω. Άρα, είναι στη ζωή μας υπάρχουν τρεις φάσεις. Η φάση αρχική είναι όταν είμαστε παιδιά και στην εφηβεία μας, στην οποία η οστεοβλαστική δραστηριότητα είναι μεγαλύτερη από την οστεοκλαστική, οπότε συνθέτουμε οστά και οπότε βλέπουμε ένα νεογνώ να γεννιέται 50 εκατοστά και να φτάνουμε στην εφηβεία μας στο ύψος που θα έχουμε και μετά ως ενήλικες. Και βλέπετε εδώ, είναι ο χτίσιμο ενός τείχου, ο οστεοβλάστης χτίζει βάζοντας ένα δουλάκι και ο οστεοκλάστης αντίστοιχα σπάζει ένα δουλάκι, αλλά αυτό εδώ είναι μια δυναμική ισορροπία, συμβαίνει σε όλη μας τη ζωή και αναλόγως της δραστηριότητας είτε του οστεοβλάστη είτε του οστεοκλάστη θα προκύψει ή όχι οστεοπόρωση. Όταν λοιπόν μπαίνουμε στην οστεοπόρωση, ο οστεοβλάστης συνεχίζει θεωρητικά να χτίζει όπως έχτιζε πριν, αλλά ο οστεοβλάστης βάζει εκρηκτικά και διαλύεται το στόμα. Οπότε εδώ οι μάστορες πρέπει να χτίζουν και πρέπει να υπάρχει συντονισμός και όλο αυτό ουσιαστικά αυξάνει τον κίνδυνο να έχουμε κάταγμα, που αυτό είναι που φοβόμαστε στην οστεοπόρωση. Οι επιπτώσεις λοιπόν είναι ακριβώς στο κόκκινο, είναι τα κατάγματα από την οστεοπόρωση, βλέπετε εδώ ένα κατάγμα στο πόδι μας, αλλά έχουμε και την απώλεια ύψους, είναι έτσι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Παλιότερα λέγαμε, βλέπαμε τις γιαγιάδες που σκύβανε έτσι και λέγαμε πρέπει να έχει, τώρα που το σκεφτόμαστε, θα πρέπει να έχει οστεοπόρωση η γιαγιά μου, γιατί είχε ποντίνη, είχε σκύψει, είχε καμπουριάσει. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό και είναι και σημείο το οποίο ψάχνουμε στο ιατρείο. Μου έχουν έρθει πολλές φορές, για παράδειγμα, κυρίες γίνανται εδώ για το θυροειδή. Τους μετρώ πάντοτε το ύψος, ειδικά στην πρώτη επίσκεψη. Και αν μια γυναίκα χάσει πάνω από 4 εκατοστά ή 4,5 από το ύψος της, το οποίο θυμάται να είχε όταν ήταν 20, αυτό είναι ενδεικτικό οστεοπόρωσης. Και μάλιστα όταν είναι πάνω από 5 εκατοστά μπορεί να δείχνει και σοβαρή οστεοπόρωση. Οπότε θέλει σαφώς να γίνει κάποιος έλεγχος. Εδώ βλέπετε ότι τα κατάγματα ισχύουν τα οποία συμβαίνουν ουσιαστικά με την αύξηση της ηλικίας. Προκαλούν πάρα πολλά προβλήματα και συνήθως από τις γυναίκες που πέφτουν ένα 10% καταλήγουμε να έχουμε κάταγμα και αυτό το κάταγμα συνέχεια προκαλεί πρόβλημα στην αποκατάσταση και το άτομο χρειάζεται μια σταθερή, συνεχή βοήθεια και προκαλεί αυτό το πρόβλημα και για το ίδιο το άτομο και για την οικογένειά του και για το χώρο εργασίας του αλλά και για τα συστήματα υγείας που υπάρχουν. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ένα κάταγμα στη σπονδυλική στήλη. Εδώ να διαχωρίσουμε λίγο τα οστά μας. Τα οστά μας υπάρχουν δύο τύποι οστών, τα μακρά οστά και τα σπονγκώδη οστά. Τα μακρά οστά είναι τα χέρια μας και τα πόδια μας, ουσιαστικά είναι μακρά. Και τα σπονγκώδη βρίσκονται στους σπονδύλους μας και στην κεφαλή μας. Όταν λοιπόν προκληθεί κάποιο οστεοπορωτικό κάταγμα στη μέση, γίνεται αυτή εδώ η καθίζηση, όπως γίνεται ένα σεισμός και γίνεται καθίστηση σε ένα χτίριο, έτσι γίνεται και στη σπονδυλική μας στήλη. Δεν είναι όπως είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια που σπάζει, με συγχωρείτε, εδώ η τνήμη και θέλω να βάλω γύψο και είναι ορατό γιατί δεν μπορώ να περπατήσω. Μπορεί δηλαδή να προκύψει το κάταγμα, να έχει πολύ πόνο η γυναίκα και να μην το εντοπίσει και απλά λέει με πονάει μέση. Αυτό που με ρωτάνε πάρα πολύ, έρχονται στο ιατρείο και μου λένε γιατί δεν πονάει μέσα με οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι μια ανώδυνη νόσος, δεν πονάει.
πονάει μόνο όταν γίνει αυτό, δηλαδή όταν προκύψει κάταγμα. Αν δεν υπάρχει κάταγμα, δεν πονάμε. Είναι πολύ σημαντικό. Κάποτε μπορεί να υπάρχει στο αρθρίτιδα και πάλι να έχουμε πόνο στη μέση, η οποία προκύπτει από αυτό το γαλάσιο που βλέπουμε μέσα στο σπονδύλιος δίσκος. Είναι μια ζελατινώδης μεμβράνη που συνήθως έχει υγρό μέσα και ουσιαστικά όσο μεγαλώνουμε με την πάροδο της ηλικίας που φεύγουν τα εστρογόνα μας, αυτό εδώ αφυδατώνεται όπως λένε, δηλαδή στενεύει, με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι μια τριβή όπως λένε μεταξύ των σπονδύλων και αυτό ναι, μπορεί να προκαλεί πόνο, όπως και εν απόθεση αλάτων εξω. Οστικά, όπως είναι, δηλαδή η οστεοαρθρίδα που είναι πολύ ορατή συνήθως στα δάχτυλα μας και πολλές γυναίκες το βλέπουν στα δάχτυλα, αυτό όταν το βλέπουμε, ουσιαστικά υπάρχει και στη σπονδυλική μας στήλη και κάνει τους πόνους στη μέση. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μία στις τρεις γυναίκες και ένα στους πέντε άντρες, πολύ μεγάλο ποσοστό, βρίσκονται σε κίνδυνο να πάρουν κάποιο οστεοπορωτικό κάταγμα. Και υπολογίζεται παγκοσμίως ότι κάθε τρία δευτερόλεπτα ένα νέο οστεοπορωτικό κάταγμα συμβαίνει πάρα πολύ ψηλό νούμερο. Και να τονίσουμε εδώ ότι δεν επηρεάζει μόνο τις γυναίκες, ένα ποσοστό σκάλων καταγμάτων συμβαίνει και σε άτομα άνω των 50 ετών, συμβαίνει και στους άντρες. Αυτό εδώ το σημείο είναι το μυριαίο σκουρ. Αυτό εδώ λέγεται αυχένα του μυριαίου, όπως τον αυχένα του κεφαλιού μας. Αυτή είναι η κεφαλή του μυριαίου και αυτό είναι το σώμα του μυριαίου. Σε αυτό το σημείο είναι η πιο ευαίσθητη θέση και είναι εδώ που γίνονται τα κατάγματα ισχύου. Και είναι ένα σημείο στο οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Κάνουμε και τη μέτρηση της οστικής μάζας. Η μέτρηση δηλαδή της οστικής μάζας γίνεται και στα μακρά οστά και στα σπονδυλιοστά. Γίνεται σε δύο σημεία, γι' αυτό αν έχετε κάνει τεστ οστεοπόρωσης θα δείτε ότι βλέπουμε κάνουμε δύο μετρήσεις. Πώς ταξινομείται η οστεοπόρωση? Υπάρχει η κλασική μετεμινοπαυσιακή οστεοπόρωση που είναι και το θέμα μας σήμερα, που προκαλείται λόγω της μείωσης ή ακόμα και του μηδενισμού των ιστρογόνων και της διακοπής της εμμηνουρίσεως. Ο μηδενισμός των ιστρογόνων, όπως αναφέραμε νωρίτερα, μπορεί να γίνει σε γυναίκες που έχουν καρκίνο στο μαστό, οπότε τους κάνουμε είτε φαρμακευτική είτε χνητή εμμηνόπαυση με κάποιες συγκεκριμένες ενέσεις, είτε με ολική ιστερεκτομή μαζί με τις οθήκες τους, οπότε εκεί κατευθείαν γίνονται τα επίπεδα εστρογόνων 0, οπότε είναι πολύ πιο ταχεία η αποδόμηση του οστού. Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση είναι καλό να τη γνωρίσουμε, γιατί όταν έχει μια κυρία και είναι 50 ετών και λέμε εντάξει, σταμάτησε η περίοδος, είναι λογικό να έχει οστεοπόρωση. Πρέπει πρώτα, όσο το γνωρίζει, απορρίπτουμε, δηλαδή με κάνουμε τη διαφορική διάγνωση όπως λέμε, να αποκλείσουμε τις άλλες πιθανές αιτίες δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης. Μια ας πούμε συχνή αιτία είναι η κρίση των κορτιζόνων, των γλυκοκορτικοειδών, όπως λέμε. Μια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει χρόνιο υπερθυροειδισμό, αυτό το κάνουμε τεχνητά σε κάποια άτομα τα οποία έχουν ιστορικό με καρκίνο στο θυροειδή, οπότε δίνουμε τεχνητά πολύ ψηλές δόσεις θυροξίνης, το οποίο αυτό οδηγεί σε απώλεια ασβεστίου από τα ούρα και δυνάμει οδηγεί σε οστεοπόρωση πάλι. Ερματολογικά νοσήματα, ο υπερπαραθυροειδισμός είναι μια κατάσταση που έχει να κάνει με τους παραθυροειδείς μας. Οι παραθυροειδείς είναι κάποιοι αδένες οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στο θυροειδή. Ακούμε δηλαδή τη λέξη θυροειδής, αλλά δεν είναι ο θυροειδής μας, είναι ο αδένας που ρυθμίζει το ασβέστιο στο αίμα μας και έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία στην μεταβολισμό των οστών. Και τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, τα οποία προκαλούν τις απορροφήσεις, θα σχολιάσω στη συνέχεια. Είχαμε πει και νωρίτερα, όταν λοιπόν μειωθούν τα ιστρογόνα μας και λείπουν από το σώμα μας, η οστεοπόρωση είναι το πρώτο που συμβαίνει, αλλά επίσης μπορεί να αυξηθούν οι χοληστερόλοι μας, να αυξηθούν τα λιπίδια όπως λέμε, να αυξηθεί η αρτηριακή πίεση, να έχουμε κακή διάθεση, τα οποία θα μας αναλύσει η συνάρτηση του ψυχίατρου στη συνέχεια. Να έχουμε εξάρτηση επιδρόσεις, τα έχει αναφέρει εκτενώς η Μαρό νωρίτερα, η πρωτοπέθνα. Εδώ που θέλω να σχολιάσω επίσης λίγο πέρα της οστεοπόρωσης σε σχέση με το σπλαχνικό λίπος,
να τονίσουμε ότι τα ιστρογόνα έχουν τάση να αποθέτουν λίγο στην περιφέρεια, δηλαδή στα μπούκια μας. Ενώ όταν λείπουν τα ιστρογόνα, γίνεται και ένα απόθεση πλαθμικού λίπους με αποτέλεσμα να κάνουμε και την κυλίτσα πέραν της δυσαπορρόφησης ή της κακής πέψης που μπορεί να προκύψει και να έχουμε τα φουσκώματα. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι πέραν, okay, αν είμαστε απεσιόδοξοι, θα πούμε ωραία, σταμάτησε η περίοδος και θα μου έρθει η οστεοπόρωση και τι να κάνω. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορεί να τα έχουμε στην καθημερινότητά μας και τα οποία προκαλούν οστεοπόρωση πέραν της διακοπής των ιστρογόνων μας και τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε για να προστατεύσουμε τα οστά μας ως μια προσπάθεια βελτίωσης της υγείας μας, να αλλάξουν προς το καλύτερο, να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις έτσι ώστε να προλάβουμε αρνητικές συνέπειες στο σώμα μας. Το πρώτο είναι το κάπνισμα. Το κάπνισμα, ναι, ευθύνεται και ενοχοποιείται για εμφάνιση οστεοπόρωσης, οπότε προσπαθούμε να το μειώσουμε, να το κόψουμε και το οποίο θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερο σωστικό μεταβολισμό. Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ επίσης ενοχοποιείται για εμφάνιση οστεοπόρωσης, η έλλειψη της άσκησης, το σχολιάσαμε ήδη. Η αυξημένη κατανάλωση άλατος. Εδώ θέλω να σχολιάσω λίγο ότι όταν δούμε αλάτι, το οποίο περιέχει νάτριο, πάει στο νεφρό μας και ουσιαστικά τον οθεί να αποβάλλουμε περισσότερο ασβέστιο. Οπότε, όταν έχουμε αυξημένη κατανάλωση άλατος, κάνουμε ασβεστιουρία. Αν κάνουμε ασβεστιουρία, χάνουμε ασβέστιο από τα οστά μας, από το σώμα μας και ουσιαστικά οδηγούμαστε προοδευτικά σε αδυναμία των οστών μας και οστεοπόρωση. Να τονίσουμε εδώ ότι το 97% του ασβεστίου του σώματος μας είναι στα οστά μας και το 3% είναι στο αίμα μας. Δηλαδή, έχω πολλές κοπέλες που λένε πρέπει να βάλετε κάποιο σημείο μας ασβεστίου και μου λένε μα μέτρησα ασβέστιο και ήταν καλό. Όταν δίνουμε ασβέστιο στην οστεοπόρωση, δεν το δίνουμε για το ασβέστιο μας. Το δίνουμε για τα οστά μας, τα οποία όπως είδαμε στην πρώτη εικόνα, αδυνατίζουν γιατί έχει φύγει, αφαλατώνονται, δηλαδή φεύγουν minerals, φεύγουν τα μέταλλα από αυτό μαζί με το ότι χαλάει και το matrix, δηλαδή η μαλακή ουσία των οστών και γίνεται αυτή η κακή εικόνα που είδαμε πριν. Και το τέταρτο που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, που μπορούμε να αναστρέψουμε, να προλάβουμε και να παρέχουμε, είναι η χρόνια λήψη βιταμίνης Δ, η οποία επίσης μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση. Οι παράγοντες δυστυχώς που δεν μπορούν να τροποποιηθούν, αυτό ναι θα το δεχτούμε, είναι η λευκή φυλή και ασιαδές που έχουν πιο ψηλή πίπτωση οστεοπόρωση από ό,τι έχει η μαύρη φυλή, οι γυναίκες με αδύνατο σωματότυπο και κληρονομικότητα. Δηλαδή, εδώ ανεξαρτήτως σωματότυπου, συνήθως αν έχει η μητέρα οστεοπόρωση, πρέπει να ψάξουμε και τις κόρες. Και συνήθως, αν μάλιστα έχει σοβαρή οστεοπόρωση η μητέρα, είναι σχεδόν απίθανο να μην έχουν οι κόρες. Εδώ θα τονίσουμε το ίδιο σχολιάσει νωρίτερα και η Μάρο για την μετάλλωση και την ενδυνάμωση των οστών από την εφηβική ηλικία. Αυτό έχει να κάνει σαφώς με διατροφικές διαταραχές, έχει να κάνει με την άσκηση. Η γυναίκα ξεκινά να μεταλλώνει το οστό της, δηλαδή να φτιάχνουμε καλά οστά, μόλις αρχίσουμε να παράγουμε ιστρογόνα. Στα 12 μας, ας πούμε. Οπότε τα ιστρογόνα μας ξεκινούν να παράγονται περίπου 1,5 με 2 έτη πριν δούμε έμεινορίση πρώτη φορά. Το πρώτο σημείο εμφάνισης ιστρογόνου στο σώμα μας είναι η θυλαχή, δηλαδή σε ένα κοριτσάκι, μόλις αρχίσουν να παράγονται ιστρογόνα, γίνεται ορατή η θυλή του μαστού. Και την εμφάνιση της θυλαχής, όπως λέμε, εντός 1,5 με 2 ετών το αργότερο, εμφανίζεται κανονικά και η έμμηνος ρύση. Με το που θα αυξηθεί λοιπόν το ιστρογόνο, θα αρχίσει να μεταλλώνεται, όπως λέμε, το στρογόνο μας, δηλαδή θα χτίζουμε τα βουκάλα μας και θα εφαλατώνονται. Τι σημαίνει εφαλατώνονται, θα παίρνουν το ασβέστιο, το φωσφόρο, το μαγνήσιο, το ψευδάργυρο, όλα τα μέταλλα τα οποία βοηθούν να σκληραίνει το οστό και μάλιστα αυτή η μετάλλωση του οστού δεν σταματά όταν σταματήσει το ύψος μας, γιατί νομίζω κάποιοι εντάξει τώρα ψήλωσε 15, δεν ψήλωνεις άλλο, δεν πειράζει, όχι πειράζει. Συνήθως σκληραίνουν τα οστά της γυναίκας μέχρι τα 20 μας, γιατί. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις έφηβες, πέραν της σωστής διατροφής, να επιμένουμε στα παιδιά μας και για λήψη της βιταμίνης Δ, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική στην απορρόφηση του ασβεστίου μέσω του εντέρου. Δηλαδή, για να μπορέσει το ασβέστιο, πες ότι βάζουμε το παιδί μας, να πίνει γάλα.
για να απορροφηθεί το ασβέστιο που περιέχεται στο γάλα, που είναι μια τροφή πολύ πλούσια σε ασβέστιο, πρέπει να έχουμε επαρκείς ποσότητες βιταμίνης D. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορούμε να απορροφήσουμε το ασβέστιο της τροφής. Και εδώ να σχολιάσουμε ότι σε άτομα με νευρογενή ανορεξία, το σχολιάζει και μάλλον νωρίτερα, δεν παράγουν τα εστρογόνα μας. Είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό του λίπους σώματος, το οποίο δεν φτάνει καν για το δομικό λίπος, όπως λέμε, δηλαδή το ελάχιστο λίπος που θέλει το ανθρώπινο σώμα για να λειτουργήσει. Να τονίσουμε εδώ ότι οι γυναίκες κατασκευαστικά έχουν περισσότερο λίπος από ότι οι άντρες. Αν δούμε ότι το φυσιολογικό ποσοστό στις γυναίκες είναι 22% με 35%, οι άντρες έχουν 11 με 22%. Ο λόγος είναι γιατί μπορεί η γυναίκα να γεννήσει παιδιά και χρειάζεται να έχει ένα βασικό απόθεμα λίπους, έτσι ώστε αν προκύψει εγκυμοσύνη, λέω τώρα που τα ψάχνω, παλιά ήταν η ιδιότητα του ανθρωπίνου, δεν ήταν λίγο πιο αυτόματες διαδικασίες, οπότε πρέπει να υπάρχει λίγο λίπος στο σώμα της γυναίκας, έτσι ώστε να μπορεί να θρέψει το παιδάκι της όταν έμενε έγκυος. Και εδώ να δούμε λίγο πόσο ευθύνεται έτσι λίγο περίπλοκο, έχει λίγα έτσι, περίεργα ιατρικά, απλά θα εστιάσω λίγο εδώ, είναι το ιστρογόνο, το οποίο επάγει ουσιαστικά τα κύτταρα που είναι οι οστεοκλάστες, αλλά και αντίστροφα την πάνω πλευρά, βλέπετε, σταματά τον οστεοκλάστη. Οπότε έχει την πλήρη σημασία και βοηθάει τον οστεοκλάστη να λειτουργά, αλλά και σταματά τον οστεοκλάστη. Οπότε αυτό, η παρουσία εστρογόνου στα κόκκαλά μας, ουσιαστικά τα προστατεύει. Δηλαδή δεν τα αφήνει να καταστρέφονται και να απομεταλλώνονται. Αποτρέπει την οστική απορρόφηση για να στέλνει λοιπόν την οστεοκλαστική δραστηριότητα. Και εδώ βλέπετε έτσι μια πολύ ωραία εποπτική διαφάνεια που βλέπουμε εδώ 50, 60, 70 προχωράει η ηλικία. Εδώ ουσιαστικά είναι ότι έχουμε τα εστρογόνα μας, είναι ψηλά, βλέπετε εδώ. Είμαστε ας πούμε ακόμα στα 35 μας. Κάνουν κάποιες αιχμές εδώ στην περιμενοπαυσιακή περίοδο γιατί το σώμα μας μπερδεύεται και σου λέει γιατί η οθήκη δεν δουλεύει καλά και αυξάνεται η FSH, η οποία μας θυμώνεται στις οθήκες μας και μπορεί να βγάζει σε κάποιες φάσεις περιστασιακά και αυθόρμητα για λίγο διάστημα πολλά ιστρογόνα και αυτό κάνει και το μαστό μας επώδυνο σε αυτές τις φάσεις της περιμενοπαυσης. Που το αναφέρουν πολλές γυναίκες και μετά εδώ ας πούμε ότι κομβικά θεωρείται ότι είναι η εμεινόπαυσή μας 50-55, στη λεκάνη της Μεσογείου θεωρείται ότι η εμεινόπαυση συμβαίνει 47-52 σε κάποιες μελές που κάναν στην Νότιο Ιταλία και στην Ελλάδα ότι είναι λίγο πιο νωρίς, δεν ξέρουμε τον λόγο σε σχέση με τους πιο βόρειους. Τώρα, βλέπετε εδώ πάλι ξανά σας έχω βάλει ένα το μηλιαίο στου, πάντα είναι το σημείο που φοβόμαστε τα hip fractures, τα κατάγματα ισχύου. Που λέμε στην Κύπρο έσπασε το βουλί, αλλά είναι αυτό, είναι ένα άσχημο κάταγμα το οποίο σε πολλά άτομα έως και 30% αφήνει μετά κινητικά θέματα και όχι μόνο κινητικά θέματα και άλλα θέματα υγείας στο άτομο που έχουν να κάνουν με θρομπώσεις κ.ο.κ. Πολύ σημαντικό, το είχα πει και νωρίτερα, πώς θα πάρουμε το ιστορικό για να δούμε την οστεοπόρωση. Είπαμε, OK, ήρθα γιατί okay, σταμάτησε η πυρός μου και ήρθα να ελέγξω τα οστά μου. Το λένε πάρα πολλές κυρίες πρόσφατα. Είναι πολύ σωστό γιατί όντως επειδή μειώνεται η ποσότητα ιστρογόνου, πρέπει να αξιολογούμε ακριβώς και την κατάσταση που βρίσκεται το σκελετός μας. Είτε την περίπου εκεί που σταματάει η περίοδος μας, είτε αν έχουμε πάλι το ιστορικό και πάλι κληρονομικότητα, αν έχουμε ιστορικό από την οικογένεια, μπορεί ακόμα και νωρίτερα να τα δώσει συνέχεια. Και αφού εξετάσουμε και αποκτήσουμε τα δευτεροπαθή αίτια, πάμε να διαγνώσουμε την πρωτοπαθή με τεμινοπαυσιακή οστεοπόρωση, που είναι η κλασική περίπτωση. Να τονίσουμε εδώ ότι okay, άνω των 65, ελέγχουμε ουσιαστικά όλες τις γυναίκες. Είτε έχουν εμεινόπαυση είτε δεν έχουν εμεινόπαυση, ακριβώς για να προστατεύσουμε τον κίνδυνο να πάθουν κάταγμα. Και στους άντρες η ηλικία αυτή είναι άνω των 70, γιατί ακριβώς η ορμόνη ανδρική τεστοστερόνη φθήνει αργότερα στην ηλικία στον άντρα σε σχέση με το πότε φθήνει η φυλετική ορμόνη στη γυναίκα. Αλλά και εκεί έχει βρεθεί ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες, αν και οι άντρες υπογονατικοί, όπως να λέτε, έχουν χαμηλή τεστοστερόνη και αυτοί έχουν οστεοπόρωση. Οπότε
ουσιαστικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να τονίσουμε τη σημασία της φυλετικής ορμόνης στο κάθε φύλλο στην προστασία του οστικού σκελετού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εδώ είναι η ηλικία κάτω των 50, δηλαδή αυτό που πάνω έρχεται μια γυναίκα να διελέξει για το θυροειδή και είναι 42 χρονών. Αν λοιπόν αναφέρει κάταγμα χαμηλής βίας, δηλαδή περπατούσα και σκόνταψα λίγο και σπάσε ο αστράγαλος μου, χωρίς να κάνω κάτι. Δεν εκτιμήσα, δεν είχα τροχείο, δεν είχα κάποια μεγάλη κάκωση, δεν με δίρανε. Πρέπει να ψαχτεί για οστεοπόρος η γυναίκα. Αν έχουν υπογονάδισμο, υπογονάδισμος είναι η επίσημη αθλητική λέξη, είναι οι γονάδες. Υπογονάδισμος, οι γονάδες στον άντρα είναι οι όρχοι, στην γυναίκα είναι οι οθήκες. Οπότε αν για κάποιο λόγο ξέρουμε ότι δεν λειτουργούν οι γονάδες, όπως και δίποτε έχουμε το άτομο. Αν μιλάμε για πρώιμη εμμηνόβαυση, δηλαδή έρχεται η γυναίκα σου λέει στα μέσα περιορισμού, αν πούμε 42 και κανονικά πρέπει και οι γυναικολόγοι και οι ενδοκρινολόγοι και όλοι οι επαγγελματίες πλέον και οι προσωπικοί γιατροί, αν έχουμε τέτοια περιστατικό ή σταματάει η περιορισμό μας νωρίτερα, πρέπει να παραπέμπονται στον αρμόδιο υλικό και να βάζουμε την κλίδες ασφαλείας στο σώμα. Δεν γίνεται να αφήνουμε μια γυναίκα παρατημένη που σταματάει περιορισμό για τα οστά της, γιατί μετά θα γίνει 50 και θα έχουν διαλυθεί τα οστά. Και θα αρχίσουν τα δάχτυλα και θα ξέρει γιατί έχει γίνει. Τα σύνδρομα της απορρόφησης, δηλαδή αυτό το ανέφερα νωρίτερα, μπορεί ας πούμε, να τρώει κάποιος και να νομίζει ότι τρέφεται σωστά και μετά που τρώει όμως τρέφεται ότι έχει φούσκωμα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά με το μεταβολισμό της τροφής. Οπότε αν δεν μεταβολίσουμε την τροφή σωστά, πώς θα απορροφήσουμε το ασβέστιο για να φτάσει στα οστά μας που είπαμε ότι έχουμε το 97% που συγχωρείται. Το ασβεστίου στα οστά. Τον υπερπαραθυρισμό το σχολιάσα νωρίτερα. Η φαρμακευτική αγωγή, το είχαμε πει νωρίτερα, είναι ουσιαστικά η κορτιζόνη. Όσες γυναίκες έχουν ρευματολογικά νοσήματα, ρευματοειδή αυτήντα, συστηματικό ρευματόδι λίγο και κάποια άλλα συστηματικά αυτονόστα που δίνουμε θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή, όπως λέμε, πρέπει να προσέχουμε γιατί η έκθεση μας σε γλυκοκορτικοειδή πάνω από 6 μήνες αυξάνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και πλέον ευτυχώς υπάρχουν νέες κατευθυντήριες οδηγίες που μας λένε ότι οποιαδήποτε γυναίκα παίρνει γλυκοκορτικοειδή για πάνω από 6 μήνες πρέπει οπωσδήποτε να παίρνει συμπλήρωμα βιταμίνης Δ και ασβεστίου έτσι ώστε να καλύψουμε την αυξημένη απώλεια ασβεστίου στα ούρα που συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτής της θεραπείας. Και παθολογικά νοσήματα τα οποία σχετίζονται με απώλεια αστικής μάζας είναι και το σύνδρομο Cushing, το οποίο είναι αυθόρμητη, αυτόνομη έκθεση κορτιζόλης από το σώμα. Είναι ένα σπάνιο νόσημα, αλλά είναι πολύ κακό για τα οστά ως ενδοκρινολογικό πρόβλημα. Και η σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, που συνήθως όλα τα άτομα που έχουν προβλήματα με τον πνεύμονα τους, δίνουμε λιγοκορτικοειδή. Σε ηλικίες 50 με 64 είναι και το πιο συνηθισμένο και το πιο αναμενόμενο. Πάλι έχουμε τα κατάγματα χαμηλής βίας που πρέπει να αξιολογούνται στο εσωτερικό. Εδώ ρωτάμε πάντα, με συγχωρείτε, τον γονέα. Αν έχει σπάσει ο πατέρας σου το αισχύο, του έχει σπάσει η μητέρα σου το αισχύο. Είναι πολύ σημαντική η πληροφορία για την γυναίκα, για τον ασθενή που έχουμε, γιατί αν υπάρχει αυτή η κληρονομικότητα, ακόμα και κάποιες φορές με κάποιες συγκεκριμένες ενδείξεις, αν η μέτρηση της οστικής μάζας δεν δείξει οστεοπόρωση, ακόμα και τότε μπορεί να δώσουμε θεραπεία για οστεοπόρωση. Το χαμηλό βάρος το σχολιάσαμε νωρίτερα, το αλκοόλ το σχολιάσαμε νωρίτερα, δηλαδή είναι παράγοντες οι οποίοι ναι, μεν είναι τροποποιήσιμοι, αλλά αν υπάρχουν στο εσωτερικό της γυναίκας, πρέπει να αξιολογούνται γιατί είναι επιβαρυντικοί για να προκαλέσουν οστεοπόρωση. Σε αυτή τη λίστα με τα φάρμακα είναι και τα SSRIs, δηλαδή είναι τα φάρμακα τα οποία δίνουμε ως αντικαταθλιπτική αγωγή, όπως και τα φάρμακα τα οποία δίνουμε για καρσινοστασία, να μην αναφέρω χωρικά ονόματα, αλλά τα δίνουμε για καρσινοστασία και είναι στη λίστα φαρμάκων που προκαλούν οστεοπόρωση. Άρα μπορεί να παίρνουμε για να προστατευτούμε στο μάχη μας 15 χρόνια χάπι και τελικά να πάθουμε οστεοπόρωση από αυτό το περίεργο για να ακούγεται. Οπότε θέλει και εκεί προσοχή στο πόσο καιρό το παίρνουμε και γιατί το παίρνουμε το καρσινοστατευτικό ή το αντικαταθλιπτικό ή την εκάστοτε φαρμακευτική αγωγή. Πώς γίνεται λοιπόν η διάγνωση της οστεοπόρωσης πέραν του ιστορικού που είπαμε, της εξέτασης, της απώλειας ύψους και όλα αυτά.
Κάνουμε τον gold standard, όπως λέμε, η κλασική σημαντικότερη εξέταση είναι τον τέξτα, που χρησιμοποιούμε πλέον στην καθημερινή πράξη. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι τρόποι, με αξιονομική και όλες τις, αλλά στην πιο συχνή εξέταση είναι αυτή εδώ, είναι ακτινογραφίες της κουντυλικής στήλης. Προσδιορίζουμε τον καταγματικό κίνδυνο με αυτό το δίκτυο FRAX. Αυτός ο δίκτυος είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Όταν κάνουμε τη μέτρηση DEXA και δεν δείξωσε ο πόρος ή αλλά από το ιστορικό της η γυναίκα μας πριν έσπασε το πόδι του μπαμπά σου, του μαμά μου κλπ. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο που έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο του Sheffield, το οποίο είναι διαθέσιμο online και βάζουμε εξατομικευμένα την ηλικία της γυναίκας, τη μέτρηση που είχαμε βρει στο μηχάνημα και μας βγάζει μια πιθανότητα κατάγματος που με βάση αυτή αποφασίζουμε αν θα δώσουμε θεραπεία ή όχι. Και είναι 3% για κατάγμα ισχύου και 20% πάνω από 20% για οποιοδήποτε άλλο τύπο κατάγματος. Και η μέτρηση των επιπέδων στους κοντιχτών, αυτό είναι μια πολύ έξυπνο, ένας πολύ έξυπνος τρόπος. Όταν κάνουμε τον DEXA μέσα στο αίμα, μπορούμε να πάρουμε λίγο αίμα και να μετρήσουμε, να δούμε τι κάνουν αυτοί οι οστεοκλάστες. Και αυτοί οι οστεοκλάστες μπορούμε να το δούμε πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Αν δούμε λίγο αίμα, όπως μετράμε μια άλλη ορμόνη, όπως μετράμε το σάχαρο μας και βλέπουμε αν η λειτουργία των οστεοκλαστών είναι τελικά μεγαλύτερη ή όχι από αυτήν των οστεοκλαστών. Και αν δούμε λοιπόν αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα που έχει ένα συγκεκριμένο δείκτη στο αίμα, ξέρουμε ότι η γυναίκα έχει ταχεία οστική απολόγηση, οπότε πρέπει να παρέχουμε πιο γρήγορα για να μην αφήσουμε να χαλάσουν τα οστά της. Ακόμα και αν αυτό δεν δείξει οστεοπόρωση. Και μάλιστα όταν αν δείξει οστεοπόρωση και ξεκινήσουμε θεραπεία, επίσης είναι ένας πολύ πολύ εύκολος τρόπος και γρήγορος για να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα της θεραπείας. Δηλαδή, μόλις ξεκινήσουμε θεραπεία, σε 3 μήνες ξαναμετράμε στο αίμα τους οστικούς δείκτες, έτσι ώστε να ξέρουμε αν την πιάνει ή όχι την γυναίκα η θεραπεία. Σε αντίθεση με το τεστ οστεοπόρωσης, το οποίο θέλει 2 χρόνια να δείξει. Και πολύ σωστά λένε κάθε 2 χρόνια να το μετράμε, γιατί ό,τι χαλάνε τα οστά μας και ό,τι δημιουργείται με τα οστά μας, θέλει χρόνο. Δεν φαίνεται κατευθείαν, ούτε στην ακτινογραφία, ούτε στο τεστ οστεοπόρωσης. Ενώ αντίθετα, με αυτούς τους δείκτες, μπορούμε πολύ εύκολα να καταλάβουμε αν μας πιάνει η θεραπεία μας και αν έχουμε ανταπόκριση, όπως λέμε. Και η εκτίμηση των διαταραχών της μικροαρχιτεκτονικής του οστού είναι μια πιο εξειδικευμένη τρόπος μέτρησης. Δεν υπάρχει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Θέλει ένα συγκεκριμένο λογισμικό. Φυσικά υπάρχουν και κάποια πολύ εξειδικευμένοι τρόποι, όπως μετράνε τους αστροναύτες, οι οποίοι είναι οι πιο καλά μελετημένοι άνθρωποι του πλανήτη, με πολύ συγκεκριμένες λεπτές τομές της μαγνητικής τομογραφίας και μάλιστα από εκεί βρήκαμε και πληροφορίες για το ότι η βαρύτητα βοηθάει πάρα πολύ τα οστά μας και τους μύες μας. Γιατί είδανε ότι ταξιδεύοντας στο διάστημα, αν παραμείνουν 6 μήνες εκεί, χάνουμε, αν ήταν στη γη, οστική μάζα, δηλαδή γραμμάρια οστικού ιστού, όσα θα έχανε ένα άτομο στη γη σε 2 χρόνια, λόγω έλλειψης συνθηκών, έλλειψης βαρύτητας. Οπότε εκεί ακριβώς τονίσουμε και τη σημασία της άσκησης, όχι μόνο της αερόβιας, αλλά και της άσκησης με αντιστάσεις, δηλαδή με βάρδι, με βαράκια, έτσι ώστε να δυναμώσουμε τους μύες, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και την βαρύτητα για την ενδυνάμωση των οστών μας, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και σε σχέση με την αξιολόγηση της μέτρησης, δεν γίνεται, όπως είπαμε, μόνο με τη μέτρηση της οστικής μάζας, αλλά απαιτείται και μια δεύτερη ένδειξη οστικής αντοχής όταν η γυναίκα ή ο άντρας είναι κάτω από 50 ετών. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα τεστ οστεοπόρωση σε μια γυναίκα και φαίνεται ότι έχει οστεοπόρωση και δεν έχει σπάσει κάτι, ή δεν έχει ιστορικό στην οικογένεια, παρακολουθούμε και είμαστε λίγο πιο φιδωλοί στο να δώσουμε θεραπεία αντιοστεοπορωτική παρά σε σχέση με την ηλικία μετά τα 50. Και σε σχέση με το προεμινοβασιακές γυναίκες, ενώ μιλάμε για μετεμινοβασιακή οστεοπόρωση, η δόκιμη όρη όταν μετρήσουμε το τεστ οστεοπόρωση δεν λέγεται οστεοπόρωση, ούτε οστεοπενία. Η οστεοπενία είναι από τη λέξη πένιτα που είναι ο φτωχός, που είναι μια κατάσταση που είναι μεταξύ του φυσιολογικού οστού και της οστεοπόρωσης. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις δεν χρησιμοποιούμε τον όρο
οστεοπόρωση, αλλά τον όρο χαμηλή οστική μάζα. Γιατί ακριβώς θεωρούνται οστεοπόρωση πρέπει κανονικά να έχει η γυναίκα μετά που σταματάει η περίοδος. Αν έχει νωρίτερα, σημαίνει ότι είναι χαμηλή οστική μάζα και πρέπει σαφώς να προσέξουμε και να ελέγξουμε καλύτερα αν υπάρχει δευτεροπαθές έντιο οστεοπόρωση, που να προδιαθέτει η οστεοπόρωση. Εδώ να τονίσουμε ότι χρειάζεται πολύ προσεκτική αξιολόγηση των μετρήσεων διαφόρων μηχανημάτων. Δηλαδή, υπάρχουν 4-5 συγκεκριμένοι τύποι μηχανήματος που μετρούμε το τεστ οστεοπόρωσης. Και δεν είναι το ένα το ίδιο με το άλλο. Μου έτυχε πολλές φορές. Εγώ του λέω: ξεκίνησες να κάνεις ένα κέντρο σε ένα μηχάνημα, πρέπει να είσαι στο ίδιο. Γιατί για να πάρουμε αποτέλεσμα, για να έχουμε συμπέρασμα και αξιολόγηση της θεραπείας που δίνουμε, πρέπει να είναι συγκρίσιμο το αποτέλεσμα. Αν αλλάξουν μηχάνημα, δυστυχώς η πληροφορία που παίρνουμε είναι περιορισμένη αξιολόγηση, διότι δεν μπορούμε να την έχουμε αντιλάβει σοβαρά υπόψη και πρέπει να θέλουν μια τρίτη μέτρηση μετά για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν το τι συμβαίνει. Και προτρέπουμε λοιπόν να κάνουμε στο ίδιο τύπο μηχανήματος τις μετρήσεις. Εδώ είναι μια κλασική φωτογραφία ενός τεστ οστεοπόρωσης. Είναι, ας πούμε, εδώ το μηχάνημα λέγεται Hologic, είναι το πιο συχνό μαζί με το Luna και μετά έχουμε κάποια άλλα που είναι λίγο σπανιότερα. Και εδώ βλέπετε την σπονδυλική στήλη. Βλέπετε εδώ που ασπρίζουν λίγο, αυτά είναι αποθέσεις αλάτων μέσα στο οστό, δηλαδή υπάρχει διαταραχή συγκατανομή του ασβεστίου μέσα στους σπονδύλους. Βλέπετε εδώ ανάμεσα ότι έχει μειωθεί το μεσοσπονδύλιο διάστημα που έμεσα υποδηλώνει αφυλάτωση του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Και βλέπετε αυτή η συγκεκριμένη ασθενής, εδώ πάνω πάντα αναγράφεται η ηλικία, αναγράφεται το βάρος και η ηλικία της ασθενούς, το βάρος και το ύψος εδώ κρύφτει, αλλά μετράμε και το ύψος. Γιατί όταν πρέπει να μπουν αυτές οι παράμετροι σωστά στο μηχάνημα, γιατί όλες αυτές οι μετρήσεις που γίνονται από το μηχάνημα γίνονται με βάση κάποιους τύπους, κάποιες μεταβλητές που υπάρχουν καταχρημένες ήδη στο μηχάνημα, ώστε να μας βγάλει ακριβώς δύο μετρήσεις. Ποιες είναι αυτές οι δύο μετρήσεις, είναι το TAF score και το Z score. Είναι πολύ σημαντικές για να τις ξεχωρίσουμε μεταξύ τους, για να δούμε τι σημαίνει. Βλέπετε εδώ, είναι σαν να έχουμε τα φώτα τροχέας. Είναι το πράσινο, που είναι τα καλά οστά. Είναι το κίτρινο, στο το οποίο αντιστοιχεί στην οστεοπαινία. Και είναι το κόκκινο, που είναι οστεοπόρωση. Έτσι. Εδώ οι ασθενείς μας βλέπετε ότι εδώ είναι το TAF score. Εδώ στον πίνακα, αντίπως το οποίο έχουμε πάντα καταχωρούνται το TAF score. Το οποίο τι είναι το TAF score. Σου λέει πώς είναι τα οστά αυτού του ατόμου σε σύγκριση με ένα άτομο 35 ετών που δεν έχει οστεοπόρωση. Αυτό είναι το TAF score. Το Z score τώρα είναι πώς είναι τα οστά αυτού του ατόμου σε σύγκριση με άλλες συνομήλικες γυναίκες. Άρα, βλέπω ότι αυτή η γυναίκα για 55 ετών καλά τα πάει, γιατί το Z score της δεν είναι άσχημο. Να σημειώσουμε το 0, είναι όπως στους βαθμούς και το 0 είναι το καλό. Και όσο κατεβαίνουμε κάτω από το 0, μετά σημαίνει ότι μειώνεται και η οστική μας μάζα, έτσι. Και βλέπετε εδώ ότι αυτή η κυρία, στο TAF score της, δηλαδή σε σχέση με μια υγιή γυναίκα με υγιή οστά 35 ετών, έχει οριακή οστεοπόρωση, δηλαδή στο πλήν 2,5 και κάτω θεωρείται οστεοπόρωση. Από το 0 μέχρι το πλήν 1 είναι η απόκληση από το φυσιολογικό. Από το πλήν 1 μέχρι το πλήν 2,5 είναι οστεοπαινία. Και από το πλήν 2,5 και κάτω είναι οστεοπόρωση. Εδώ λοιπόν έχει ένα σπόνδυλο που είναι οριακός και βλέπετε είναι και λίγο πιο μαυρούλης να το πω, δηλαδή είναι περισσότερο που είναι μαύρο, σημαίνει αραιότερο οστό, δηλαδή λιγότερο ο ασβέστιο μέσα στο οστό, άρα είναι και πιο αραιός. Και αυτός ο σπόνδυλος είναι όμικρον 4. Όμικρον 4 είναι εδώ πίσω κάπου στη μέση μας και ουσιαστικά σηκώνει ένα πολύ μεγάλο τροχείο του σώματος μας. Γιατί όποτε είμαστε όρθιοι, είναι το σημείο που επιβαρύνεται περισσότερο στην όρθια στάση του σώματος μας και παίρνει αρκετό βάρος. Η σπονδυλική στήλη σε αυτό το σημείο. Άρα αυτό τι σημαίνει, μηχανικές πιέσεις. Μηχανική πίεση τι σημαίνει, ότι μπορεί να πάθει καθίσεις, γι' αυτό δείξαμε στην αρχή. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε για να μην πάθει καθίσεις η σπονδυλική μας στήλη.
Και εδώ είναι της ίδιας κυρίας το ισχύο. Πάλι εδώ βλέπετε αυτή την άσπρη γραμμή, αυτό εδώ είναι στο αυτή εδώ είναι οστεοπόρωση. Εδώ βλέπουμε ότι το dashboard είναι ουσιαστικά οστεοπενία, βλέπετε πάλι είναι στην κίτρινη ζώνη, δεν έχει μπει στην κόκκινη. Και ουσιαστικά και το z-score της, δηλαδή αν συγκρίνουμε συνομήλικες γυναίκες, η σύγκριση με συνομήλικες τι σημαίνει, ότι είναι ρε παιδί μου, όσο γυράσκουμε θα χάνουμε και λίγο, στο δεν θα είναι τα όσο θα μας νέα. Αλλά ακριβώς πρέπει να παρέχουμε αν το dashboard πάει κάτω από πλην 2,5 γιατί ακριβώς αυξάνεται εκεί ο κίνδυνος για να πάθει μια γυναίκα κάτω. Και στις ακτινογραφίες σας χρησιμοποιούμε επίσης τη διάγνωσή μας. Θα δείτε λίγο εδώ, σας δείχνω κάποιες εικόνες που μια εικόνα χίλιες λέξεις. Εδώ κανονικά είναι έτσι τετραγωνάκια η σκοπή μας στην απλή ακτινογραφία. Και εδώ αντί να είναι τετραγωνάκια έχει παντικωθεί μωρά, έχει συγγεστεί, έχει πάρει καθίσθηση. Είναι κάταγμα. Και αντίστοιχα στην πλάγια ακτινογραφία, που είμαστε έτσι, βλέπετε εδώ είναι σφινοειδής παρανόρθωση δείξη το λέμε, δηλαδή μια σφίνα γίνεται έτσι ως πότε, αντί φαίνεται του πλάκι, έχει πάρει καθίσθηση και αυτό εδώ προκαλεί οξύπονο στη γυναίκα, πονάει η γυναίκα, δεν υπάρχει όμως άλλο κάποιος αυτό το κάταγμα και να την πονάει και συνήθως ζητάει κάποια ιατρική βοήθεια, ίσως από τον ορθοπαιδικό της, ίσως από το προσωπικό της, ναι. Οπότε πρέπει εκεί ακριβώς να είναι οι επαγγελματίες υγείας σε αφύπνιση, έτσι ώστε να ψαχθεί αυτή η γυναίκα για οστεοπόρωση, αν δεν ξέρω τι έχει οστεοπόρωση, έτσι. Λοιπόν, και εδώ είναι ακόμα μια χειρότερη περίπτωση, 1, 2, 3, 4, 5, βλέπετε, όλοι αυτοί οι σπονδύλοι έχουν πάθει σφινοειδή παραμόρφωση και αυτός μόνο είναι ο καλός. Έτσι, οπότε ακριβώς και βλέπετε και εδώ σε γράφημα ότι γίνονται αυτές οι παραμορφώσεις στο ύψος του σπονδύλου και στην αρχιτεκτονική που είναι δυστυχώς η συνέπεια της οστεοπόρωσης και αυτό δεν γίνεται μόνο από πτώσεις, μπορεί και να περπατάει η γυναίκα και αν έχει προχωρημένη οστεοπόρωση. Τι είναι. Να γίνει το συνδυαστικό αυτό κάταγμα στο ισχύο. Άρα, πώς αντιμετωπίσουμε την οστεοπόρωση. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη οριστικά, μου αρέσει, γιατί τα βλέπουμε όλα, δεν κοιτάζουμε ένα πράγμα. Δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε τα συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης δέλτα και με βελτίωση της απορρόφησής τους έγινε λόγος και πριν για τα προβιωτικά που πολύ σημαντικό ρόλο πλέον. Όλες οι καινούργιες μελέτες δείχνουν ότι πέραν το ότι μπορεί να προλάβουν κάποιες μορφές κακοήθειας στο σώμα μας γιατί καθαρίζει το σώμα μας από το ξυνώνεται, βελτιώνουν την απορρόφηση ό,τι δίνουμε για να θεραπεύσουμε στον ασθενή μας. Αν έχει ένα έντρο το οποίο είναι μη λειτουργικό, δεν μπορεί να απορροφήσει τη θεραπεία, δεν μπορεί να την δεσμεύσει, δεν μπορεί να είναι βιοδιαθέσιμη. Έχουμε τη φυσική δραστηριότητα και το περπάτημα, αλλά και την άσκηση. Και την άσκηση, όπως ανέφερα νωρίτερα, όχι μόνο αερόβια, αλλά και με αντιστάσεις αναερόβια. Έτσι, αυτή είναι η hormone replacement therapy, τα οποία ανοίξει η Ευρύνη Μάρο, η Πέτρο, η διευολόγος μας. Εδώ ακριβώς το όπου επιτρέπεται και όπου ενδείκνεται το βάζουμε κεφαλαία. Πρέπει να γίνεται εξατομίγευση. Δεν μπορούμε να το πάρετε όλες, μην πάρετε όλες. Πρέπει ακριβώς τι συμπτώματα έχει η γυναίκα και πότε εμφανίζει το πρόβλημα της οστεοπόρωσης, έτσι ώστε να αποφασίσουμε αν θα δώσουμε ή όχι. Η κοινή παραδοχή που υπάρχει τώρα είναι ότι αν μιλάμε για πρώιμη μειώβαση, δηλαδή σε γυναίκες κάτω των 40 χρόνων, που δυστυχώς έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, δίνουμε HRT, δηλαδή δίνουμε ορμονική θεραπεία και προσπαθούμε να μιμηθούμε τα χρόνια που θα είχε η γυναίκα προστασία από τα εστρογόνα της μέχρι να φτάσει τα 50. Λογικό, δεν είναι. Δηλαδή, αν πούμε ότι η μέση γέμινος είναι τα 50 και η γυναίκα στα 38 σταμάτησε να βιοπερία, θα πρέπει για τα 12 χρόνια για να μην διαλυθούν τα οστά της, να δίνουμε κάτι σε ορμονική υποκατάσταση. Δηλαδή, υποκαθιστούμε με χύψη τρόπου, είτε μικρότερη, είτε με λίγο μεγαλύτερη δόση, αλλά ποτέ δεν ξεπερνούμε κάποιο συγκεκριμένο όριο. Την ορμόνη που χρειάζεται και που ήδη κάνει και άλλα πολλά ενεργητικά, όπως σχολιάστηκε ήδη νωρίτερα, στο σώμα μας. Και με ειδική φαρμακευτική αγωγή, είτε από το στόμα είτε ενέσιμο. Εδώ πάλι θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Υπάρχουν όντως η θεραπευτική μας παρέτρα για την οστεοπόρωση.
αυτή τη στιγμή από το στόμα θεραπείες και ενέσιμες θεραπείες. Όλες οι θεραπείες που έχουμε για την οστεοπόρωση στοχεύουν ένα πράγμα, να σταματήσουν τον οστεοκλάστη να σπάζει, όλες εκτός από μία. Έχουμε μία η οποία λέγεται οστεοαναβολική θεραπεία, είναι ενέσιμη καθημερινή αγωγή, το δίνουμε μόνο σε πολύ σοβαρές οστεοπορώσεις, όταν σαν αυτούς τα σέριξ θα πούμε τα πολλά σπινοειδικά τάγματα, που το δίνουμε για να χτίσουμε οστό γρήγορα, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τη γυναίκα και να έχουμε ταχύ αποτέλεσμα, για να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Όλες οι υπόλοιπες θεραπείες πάμε στην πρώτη διαφάνεια και σταματούν αυτούς που χαλούν, τους μάστερους που χαλούν, τους οστεοκλάστες, σου λένε μη χαλάτε εσείς, σταματήστε να χαλάτε, να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρόνο στους άνθρωπους με ένα-ένα το κουκλάκι, να χτίσουμε λίγο κόκκαλο. Αυτό που χάλασε μια άλλη, η οποία βρήκαν αφορμή, οι οστεοκλάστες μας, μόλις φύγουν τα εστρογόνα, λένε yes, έφυγαν τα εστρογόνα και αρχίζουν να σπάσουν γρήγορα τα οστά μας. Και αυτή η γρήγορη αποδομήση πώς γίνεται, ουσιαστικά ουρούμε ασβέστιο στα ούρα μας. Οπότε, όταν δώσουμε θεραπεία για την οστεοπόρωση, που δίνουμε αντιοστεοαγκοροφυτική θεραπεία, ουσιαστικά τι κάνουμε, σταματούμε τους οστεοκλάστες, λογικό, σταμάτα εσύ εδώ και χτίζει ο άλλος. Οπότε η θεραπεία έχει δύο στόχους. Το πρώτο είναι να μην χάσω άλλο κόκκαλο και το δεύτερο, αν μπορώ, να χτίσω κι άλλο κόκκαλο. Έτσι είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσο γυράσουμε, πρακτικά χάνουμε περίπου μετά την εμεινοβασή μας 2,5% του οστού μας κάθε χρόνο, αν δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτα, δηλαδή δεν παίρνουν ούτε ασβέστιο, ούτε βιταμίνη, δεν θα τίποτα, είναι η γύρασή μας, έτσι. Οπότε, ουσιαστικά βάζουμε φρένο στην γύρασή και δίνουμε το ασβέστιο και τη βιταμίνη δεύτερα για να πληρώνουμε ουσιαστικά την απώλεια. Η απώλεια είναι ένα τριβημένο ποτήρι. Αν έχει τρύπα και θέλω να πω σταθερό την ποσότητα νερού που θα στο ποτήρι, πρέπει να βάζω νερό συνέχεια. Έτσι είναι και με τα συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης δεύτερα. Να πληρώνουμε την απώλεια που έχουμε λόγω της αυξημένης οστεοκλαστικής δραστηριότητας. Και σε σχέση με τις θεραπείες, εξαρτάται, ξεκινούμε συνήθως, είναι όπως όταν πονάμε, για παράδειγμα, τον ώμο μας και το μάθημα του περιοδίου μας, λέει και πιες αυτό το χάπι, για να δεν σου περάσει, έλα μετά να δούμε, θα κάνουμε κάποια ένεση. Γενικά, στην ιατρική μας αρέσει να δούμε πρώτα τις πιο απλές θεραπείες και αν δεν μας πιάσουν οι απλές, να πηγαίνουμε στις πιο σύνθετες. Επίσης, στην οστεοπόρωση είναι αυτό που είπαμε, σταματάει η περίοδος μας στα 50 και θα ζούμε στα 80, θα ζούμε στα 100, αν μπορέσει να το καταφέρουμε, αλλά να ζούμε με ποιότητα. Η ποιότητα τι σημαίνει, περπατώ μες στα πόδια μου, δεν έχω κατάγματα και έχω και το μυαλό να πάθω άνοια. Αυτό σημαίνει η ποιότητα στη γύρασή μας. Έτσι, οπότε πρακτικά, σκεφτόμαστε, τώρα η γυναίκα είναι 50 και εγώ έχω κάποιες θεραπείες για οστεοπόρωση και πρέπει να της δώσω κάτι. Αλλά αυτό το κάτι, αν το αφήσουμε, αν πάρουμε σε σειρά όλες τις θεραπείες οστεοπόρωσης, είναι 20 χρόνια. Άρα, ξεκινώ στα 50, στα 70 σταματώ, μετά 70 και μετά τι θα κάνω. Με βάση αυτά που έχουμε στην θεραπευτική μας παρέντα σήμερα, φυσικά. Μπορεί σε 2 χρόνια να βγει ένα φάρμακο, δεν το γνωρίζω. Γίνονται μελέτες συνέχεια για φάρμακα για οστεοπόρωση. Εν τούτης, όταν έχω μια γυναίκα νέα στα 50, αξιολογούμε πόση οστεοπόρωση έχει και δίνουμε πρώτα την υποστηρικτική αγωγή, την παρευθερή και μετά τις ειδικές θεραπείες. Δηλαδή, θα κάνει την άσκηση, θα τρέφεται σωστότερα, θα πάρει τα προβιωτικά της, θα αυξήσει το ασβέστιο, την πρόσωπη σας ασβέστιο από τη διατροφή. Γιατί όταν λέμε συμπλήρωμα ασβεστίου, δεν περιμένουμε μόνο αυτό το συμπλήρωμα να καλύψουμε τις διατροφικές μας ανάγκες. Όσο έχουμε μην ορίσει, οι ανάγκες μας σε ασβέστιο είναι περίπου 500 μιλιγκράμμ τη μέρα. Όταν μπούμε σε εμεινόβαυση, λόγω της απώλειας ασβεστίου που έχουμε στα ούρα, οι ανάγκες μας σε ασβέστιο είναι 1000 μιλιγκράμμ τη μέρα. Και συνήθως οι οδηγίες που έχουμε για να θεραπεύουμε την οστεοπόρωση λένε ότι δίνουμε 500 μιλιγκράμμ τη μέρα. Αλλά αυτό τι είναι, ως συμπλήρωμα. Τι σημαίνει συμπλήρωμα, συμπληρώνουμε αυτό που τρώω. Άρα, πρέπει να βρίσκουμε και τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε ασβέστιο. Έτσι, βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία. Έχουμε ένα ποτήρι γάλα δημασίν το 30% της ημερήσιας, ανάγκης μας σε ασβέστιο. Μια μπάλα παγωτό, όσο αυτή η διαφέρεται, έχει ασβέστιο. Το γιαούρτι, οι σαρδέλες, ένα σκούντερ.
το σπανάκι, τα μπρόκολα, τα φιλόδη λαχανικά. Τα φιλόδη λαχανικά μας βοηθούν όταν τρώμε σαλάτες να μεταβολίζεται στο έντερο μας τη σαλάτα, στο παχέντερο και να παράγεται βιταμίνη Κ. Γιατί γίνεται πάρα πολύ λόγος για συμπληρώματα βιταμίνης Κ. Η βιταμίνη Κ παράγεται καθημερινά στο έντερο μας από όλους μας, εκτός και αν δεν έχουμε παχύτερο, που έχουμε κολεκτομή για κάποιους λόγους ή αν έχουμε φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου και σημαίνει ότι το έντερο μας δεν λειτουργεί σωστά. Άρα χρειάζεται προσοχή για την υποκατάσταση με βιταμίνη Κ. Εστιάζουμε κυρίως στη χορήγηση βιταμίνης Δ, σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή με πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα οποία βοηθούν να απορροφάται η βιταμίνη Δ. Εδώ βλέπετε και το τυρί, είναι μια πολύ ένα κομματάκι τυρί. Τόσο, όπως το βλέπετε, έχει τόσο ασβεστίο, παραπάνω. Δηλαδή, το τυρί είναι μια συμπυκνωμένη μορφή ασβεστίου που χρειάζεται, αλλά επειδή είπαμε ότι όταν σταματάει η περίοδο μας, τι άλλο χαλάει, η χοληστερόλη μας, πρέπει γίνεται, αν υπάρχει έναν gap, δηλαδή η έλλειψη στρογγόνων, επειδή αλλάζει ο μεταβολισμός του λίγου βαθμού δε στρογγόνα μας, ανεβαίνει κατά περίπου 20 με 30 μονάδες του χοληστερόλη μας. Δηλαδή, αν έχουμε 200 πριν την ενημερώση, θα πάει 230, ό,τι και να κάνουμε. 200 ώρες άσκηση να κάνουμε, πάλι θα ανέβει. Αν λοιπόν έχουμε μια γυναίκα που 250, θα πάει 280 πριν σταματήσει την περίπτωση και ούτω καθεξής. Οπότε σίγουρα πρέπει να κάνουμε ένα συγκερασμό, ένα συνδυασμό θεραπείας, έτσι ώστε ναι, μην προσπαθούμε να πάρουμε ασβέστιο αυτή τη διατροφή για να βάσουμε λίγο χοληστερόλη, αλλά να συνδυάσουμε μαζί με την άσκηση. Εδώ έχω το γάλα καρύδα σε εισαγωγικά. Αυτά τα λέμε γάλα γιατί είναι υγρά και είναι άσπρο χρώμα. Είναι εμπλουτισμένα σε ασβέστιο, δεν έχουν φυσικά ασβέστιο, έχουν κάποιο εμπλουτισμό έτσι ώστε να μιμούνται τις ανάγκες μας σε ασβέστιο. Εγώ αυτό που λέω στου ασθενεί είναι τα ισοδύναμα γαλακτός, ας πούμε, αν θέλουμε να δούμε για την οστεοπόρωση. Είναι συνήθως ένα ποτήρι γάλα, ισούνται με ένα κεσελάκι γιαούρτι, ισούνται με δύο φέτες κίτρινο τυρί. Αλλά αν έχω δύο από αυτά, δύο από τα τρία αυτά στην καθημερινότητά μου, πρακτικά δεν χρειάζομαι ασβέστιο. Έτσι, δηλαδή, καλύπτω περίπου τις ανάγκες μου. Και σε φυτικές τροφές, η ταχύνη είναι πάρα πολύ πλούσια σε ασβέστιο, που είναι καλή να την καταναλώνουν. Έχει κάποιες κυρίες που μου λένε πρέπει να είναι χτυπημένη η αυτή με τη νομίζω το ρόλο ταχύνη. Να μας πούνε και το ρόλο και μόνο, γιατί έχει περισσότερο ασβέστιο. Και το σουισάμι επίσης έχει, τα αμύγδαλα, ξηρή καρπή γενικότερα είναι επιλογές υλικού ασβεστίου, οπότε επίσης μπορούμε να τα καταναλώνουμε. Αν καμιά κοπέλα είναι βεξιτάρια, αν υπήκαν και δεν θέλει να καταναλώνει γαλακτοκομικά για την πρόσληψη ασβεστίου, είναι ίσως λίγο δυσκολότερο να φτάσουμε την επάρκεια και ίσως θέλουμε περισσότερο συμπλήρωμα, αλλά θα το καταφέρουμε. Και εδώ θα αναφέρουμε τη βιταμίνη Δ, indeed. Καταρχήν δεν είναι βιταμίνη. Στέλλα, συγγνώμη, μετακούσαμε. Επειδή έχουμε δει κάτι στερεί στο εγώ, λογαριασμένοι, ίσω ο κόσμο έχει γίνει τεχνική. Σα θα ξεκινήσω επόμενο. Θα χρησιμοποιήσουμε τη σάλα του και μετά θα κάνουμε 15 λεπτά ώρε διάλειμμα για να συνεχίσουμε. Οπότε μετά θα αναγκηθεί να έχουν τελειώσει την ερώτηση. Σα καφέ. Ολογώ για την διακοπή. Ναι, ναι. Όσοι θέλετε σε 5 λεπτά. Απλά θέλω να σχολιάσω για την βιταμίνη Δ, γιατί λένε κάποιοι είναι συμπλήρωμα και έχει γίνει σφάλτο και είναι οι εταιρείε και όχι. Η βιταμίνη Δ λοιπόν δεν είναι βιταμίνη, είναι ορμόνη και έχει όνομα και λέγεται χολικασιφερόλ. Αυτή λοιπόν η ορμόνη παράγεται πάντοτε φυσικά στο σώμα μα μετά από έκθεσή μα σε ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, όταν πέσει λοιπόν η UVB πάνω στο δέρμα μα, κάτω από το δέρμα θα παραχθεί η βιταμίνη Δ. Δυστυχώς, λόγω περίοδου ακτινοβολία, σπήλων του δέρματο και όλα αυτά, χρήση αντιλιακού κλπ., δεν παράγουμε βιταμίνη Δ, δεν παράγουμε επαρκή επίπεδα και χρειαζόμαστε συμπλήρωμα. Και σκεφτείτε πώς θα ήταν ο πλανήτη Γη αν δεν υπήρχε ο ήλιος, δεν θα ζούσαμε. Και είναι εκεί που καταλαβαίνω τη μεγάλη αξία τη έκθεση μα στον ήλιο, αλλά μέτρο. Και σε σχέση με τις τροφές, δυστυχώς υπάρχει σε τροφές, αλλά είναι σε μικρά, ποσότητες. Δηλαδή, αν πούμε ότι θα φάω αυγό επειδή έχει βιταμίνη Δ, το αυγό πρέπει να είναι από κόντα ελευθέρα μοσχή που βγει στον ήλιο, έτσι ώστε να παράγει και βιταμίνη Δ. Και με ελευθέρα μοσχή, όσο περίεργο και να πηγαίνει, και πρέπει να φάμε περίπου 10 κάτι ημέρα για να καλύψουμε τις 10 τρόπους για να καλύψουμε την ελευθερία
ανάγκη. Μετά θα έχουμε άλλα θέματα. Άρα πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη πρόσληψη δανείας Δέλτα, η οποία συνήθως αν κάτσουμε στον ήλιο με ολοσωματιές, δηλαδή το μπικίνι μας, ας πούμε, και στην παραλία για να παράξουμε τα μήνυ Δέλτα, παράγουμε συνήθως 2 με 3.000 τη μέρα, IU, International Units. Οπότε, τι σημαίνει αυτό. Αν μια γευρή με ρωτάνε πάρα πολύ και πλήρω η οδηγία είναι να μετράει μόνο μια φορά την πιθανή Δέλτα και μετά συνεχίζουμε να παίρνουμε 1.000, δεν θα πάθουμε ποτέ το ξύκωση από τη βιταμίνη Δέλτα. Γιατί ξέρω εγώ να την παίρνω για πάντα, παίρνει για πάντα. Δεν πίνει στο ίδιο, τη χρειάζεσαι για πάντα. Και από την άλλη, αν κάτσει ένα άτομο, γιατί δεν την κάνει αυτή, 10 ώρε στον ήλιο, έτσι, που σήμερα δεν πίνει, θα πάθει το ξύκωση από τη βιταμίνη Δέλτα, δεν θα πάθει. Γιατί υπάρχει ένα ειδικό ένζυμο κάτω από το δέρμα, το οποίο λέει, όπς, δεν θα παράξεις άλλη. Παρήγαγες, θα τη σπάσω τώρα, δεν τη θέλεις άλλη βιταμίνη Δέλτα, τη σταματάει και άρα η συνολική απορρόφηση της βιταμίνης Δέλτα είναι ουσιαστικά αυτές οι 3.000 μονάδες, που όταν μπαίνουμε μέχρι 2.000 το πολύ, είμαστε ασφαλείς πρακτικά διαχρονικά. Είναι καλό όταν ξεκινάμε σε πληρωμα βιταμίνης Δέλτα να μετράμε περίπου σε 6 μήνες και συνήθως αφού κόψουμε 2 μέρες το συμπλήρωμα, για να είναι πιο σωστή η μέτρηση και συνήθως ούτε Αύγουστο ούτε Σεπτέμβριο. Γιατί είναι μήνες που πολύ εκτιθόμαστε πιο πολύ στον ήλιο και βγαίνει ψεύτικα πιο καλή βιταμίνη Δέλτα και μετά νομίζω ότι δεν θέλουμε, ενώ ουσιαστικά θέλουμε. Άρα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ να γίνει συνήθως Νοέμβριο ή Απρίλιο η μέτρηση, που είναι οι μήνες που είναι πιο σωστά αντιπροσωπευτικά στο σώμα μας για να μπορέσουμε να ξέρουμε πόσο είναι η σωστή δόση για να παίρνουμε. Και υπολογίζεται ότι ένα δισεκατομμύριο άτομα έχει έλλειψη αυτή τη βιταμίνη. Ισκουρόφωνο με τη δερμίδα σου περίπου για να πει ότι αν ήταν απλά τη UVA, δεν συμφέρει τα σκουρόφωνα άτομα από τα μηδέρτα. Όσο μεγαλώνουμε και κάνουμε ρητίδες στο δέρμα, γυράσκει και το δέρμα μα και δεν μπορεί να συμφέρει την ποσότητα βιταμίνη Δ που βγάζαμε στα 20. Άρα και εδώ προσοχή όταν σταματάει γύρω στα 50 η περίοδο μα. Τα υπέρβαρα υπάρχει σαν κάτωμα επίση έχουν λιγότερη δυνατότητα παραγωγής βιταμίνης Δέλτα σε ηλιακή έκθεση, γιατί είναι μικρότερη επιφάνεια σώματος τους σε σχέση με την έκθεση. Και υπάρχει επίσης και το μεσογειακό παράδοξο, το οποίο παρατηρήθηκε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο το βλέπουμε και στην Νότιο Ιταλία, ενώ έχουμε άφθονο ήλιο, δυστυχώς έχουμε όλοι ανεπάρκειες βιταμίνης Δέλτα, ίσως και περισσότερες από ό,τι έχουμε στις βόρειες χώρες, οι οποίοι όταν έρχονται για παράδειγμα στην Κύπρο και κάνουν ηλιοθεραπεία, συνθέτουν βιταμίνη Δέλτα και ανεβάζουν. Ενώ αντίθετα, εμείς λέμε κάνω έκθεση, παίζω beach volley κλπ. Και τίποτα. Η βιταμίνη Δέλτα που την μετράμε είναι χαμηλή. Και εδώ πέρα να τονίσουμε ότι όταν μας δίνει η βιταμίνη Δέλτα ξεκινά, το είμαστε στην αιτία οστεοπόρωσης. Εγώ θεωρώ ότι πολλές περιπτώσεις οστεοπόρωσης στην Κύπρο είναι η χρόνια έλλειψη βιταμίνης Δέλτα στην γυναίκα και μάλιστα όταν ξεκινήσουμε ακόμα και σε μια γυναίκα 47 χρονών που μας λέει περίπου έχω οστεοπόρωση και της δίνουμε συντηρώματα βιταμίνης Δέλτα, μετά από 2 χρόνια που ξαναμετράμε χωρίς κάποιο άλλο αντιοστεοπορωτικό βελτιώνεται η οστική της μάσα, που σημαίνει ότι κάτι συνέβαλε και αυτό στην αρρέωση των οστών της. Κάνει πρώτα λοιπόν οστεομαλακία, η οποία είναι μια κατάσταση που πονάνε και οι μύες και τα οστά. Μπορεί να κάνει οστεοπόρωση στη συνέχεια, κάνει όμως κράμπες σε σοβαρή έλλειψη βιταμίνης Δέλτα. Κάνει σύνδρομο χρόνιας κομπόσεως, μπορεί να κάνει τρυπόπτωση σε κάποιες κοπέλες και μπορεί να κάνει υπνηλία ή ακόμα και κατάθλιψη. Οπότε έχει σημασία όλες αυτές οι επιπτώσεις που βλέπουμε και σχετίζονται με την οστεοπόρωση και προηγούνται της εμμηνόπαυσης μας, πρέπει να προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το χρόνο σύνδρομο έλλειψης. Και εδώ θα σχολιάσω λίγο για την απορρόφηση τελευταίας συστατικών από το εντέρο το σχολιάσα νωρίτερα. Εδώ είναι η λάχνη του εντέρου, δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι βουνό χαράδρα, βλέπετε. Εδώ είναι μια φυσιολογική λάχνη, η οποία σκόπιμα, επίτηδες, είναι έτσι η κατασκευή της. Αν ανοίξει το έντερο μας, το λεπτό μας έντερο, έχει μήκος 6 μέτρα. Αν το ανοίξουμε όμως, καταλαμβάνει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Έχει τεράστια απορροφητική ικανότητα. Φτάνει να λειτουργεί σωστά.
Αν λοιπόν εγώ δώσω το επιστημικό βιταμίνη Δέλτα και δώσω και το ασβέστιο, και εδώ η λάχνη το βλέπουμε σε πολλά γυναίκες που μιλάνε, λένε έχουν φουσκώματα, ή μπορεί να έχουν κυλίο κάτι, μπορεί να έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, στη γλουτένη, που είναι συχνά αλλεργιογόνα δυστυχώς πλέον στις μέρες μας. Η λάχνη αντί να είναι έτσι υψηλή, επιπεδώνεται, χαμηλώνει. Άρα αντί να είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, γίνεται ένα γήπεδο τένις, ας πούμε, πολύ μικρότερη επιφάνεια. Οπότε μπορεί εγώ να δίνω βιταμίνη Δέλτα, μπορεί να δίνω και το χάπι τη οστεοπόρωση που είναι το εβδομαδιαίο που έχουμε, αλλά δεν τα απορροφά. Και μετά κάνει του οστικού δείκτε που λένε ότι μετά από 2 χρόνια δεν ανέβασε το σχήμα στα ελληνικά. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την υγεία του εντέρου μα, στο οποίο βοηθούν πάρα πολύ τα προβιωτικά. Και βλέπετε εδώ έχουμε 2 πράγματα. Εδώ είναι η ασθένεια και εδώ είναι η υγεία. Ξεκινάμε από το κόκκινο και πάμε προς τον μπλε. Θέλουμε να είμαστε υγιείς. Όλα αυτά, αν δεν έχουμε καλή χλωρίδα στο εντέρο μας και έχουμε φλεγμονή και έχουμε μείωση του ύψους των λαχνών, αυξάνουμε την ισουλίνη μας, αυξάνεται η ισουλινοαντίστασή μας και στη συνέχεια όλα αυτά οδηγούν σε αύξηση βάρους, κακή πέψη, μεταβολικό σύνδρομο. Και εδώ είναι τα πρώτα που είχαμε χείλη που σας είπα πριν και τα αντιβιωτικά. Χρήση αντιβιωτικών, προσοχή. Στα παιδιά, μην δίνετε συνέχεια αντιβιωτικά. Οι ιώσεις δεν θέλουν αντιβίωση. Η χρόνια χρήση αντιβιωτικών χαλάει την χρόνια του εντέρου και μετά φτάνουμε εκεί που περιμένω βασικά, που θα έχει φούσκωμα στο έντερο, το οποίο ακριβώς θέλετε η πρόσληψη προβιωτικών μαζί με φυτικές ίνες, έτσι ώστε προοδευτικά να κάνουμε την αντιοξείδωση, όπως λέμε. Η αντιοξείδωση είναι η υγεία μας. Είναι σαν να βάσουμε τα σκουπιδιάρικα μέσα στο σώμα μας. Είναι παράγουμε τοξίνες που είναι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και ουσιαστικά με την προβίωση της φυτικής ίνης κάνουμε αντιοξείδωση και προλαμβάνουμε το σώμα μας και για καλύτερη πέψη και για μείωση των καρκίνων και για πιο υγιές σώμα. Και θέλω να κλείσω με αυτή τη διαφάνεια. Είναι από το IOF, είναι το International Osteoporosis Foundation, που δεν θέλουμε να έχουμε σπασμένα οστά. Η 20η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Οστεοπόρωσης, αλλά βλέπετε εδώ, Step Up for Bone Health. Περπατάμε και στηρίζουμε τους μύες μας. Στηρίζοντας τους μύες μας, έχουμε πιο υγιή οστά και πιο υγιές σώμα. Αυτά. Ευχαριστώ. Μπορεί όντως να παίρνει και να μην την έχει καλύψει η δόση. Οπότε ένας πολύ καλός και χρήσιμος δείκτης είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, ο δείκτης του οστικού καταβολισμού, που εκεί θα μας βοηθήσει αν είναι υψηλός, να δώσουμε ακριβώς να βοηθήσουμε και με συμπληρώματα για να καλύψουμε αυτό το κενό. Αλλά σίγουρα βοηθάει το HRT να δώσουμε λιγότερα συμπληρώματα και να παρεμβούμε λίγο αργότερα για τις θεραπείες οστεοπόρωσης. Οπότε, έχουμε ένα στα 50 να κάνει θέση για οστεοπόρωση. Ναι, εγώ προσωπικά σας όλους τους ασθενείς μου είναι όπως το αυτοκίνητο, είτε χιλιόμετρα είτε χρόνια. Δηλαδή, είτε που σταματάει η περίοδος μας, είτε που φτάνουμε στα 50. Γιατί ακριβώς αν μια γυναίκα δεν κάνει θέση και έχει οστεοπόρωση, μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, δεν το γνωρίζει, έρχεται με κάτω από τα 50. Γιατί είναι αθεράπευτο πρόβλημα. Δεν έχει διάγνωση. Είναι μηχάνημα που είχατε δείξει ή είναι μόνο αιματολογικές? Και μηχάνημα και αιματολογικές. Θέλει συνδυασμό και των 2 μεθόδων για να θέσουμε τη διάγνωση σωστό. Δεν αφήνει ούτε η αιματολογική από μόνη τη, ούτε το μηχάνημα από μόνο του. Θέλει μια συμπολιστική προσέγγιση για να ξέρουμε ακριβώς σε ποια φάση βρίσκεται το οστό της γυναίκας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σωστά. Έχω 3 ερωτήσεις. Πρώτα,
πόσο βάζει τη θεωρήση να είναι καλό στο οργανισμό μια συνεργασία. Οι οδηγίες δεν το θεωρώ εγώ. Υπάρχουν ρευστηρίες οδηγίες που λένε ότι υπάρχουν δύο μετρήσεις, nanogram ανά ml και nanomol ανά ml. Στα nanogram είναι πάνω από 30 και ουσιαστικά για όσους θεωρούς είναι πάνω από 35 και στοχεύουμε, γραφεύουμε πάντα την γυναίκα με βάση αυτό το στόχο, έτσι ώστε θεωρούμε ότι αυτά τα επίπεδα βιταμίνης D βοηθούν τη σωστή απορρόφηση ασβεστίου είτε εξωγενώς μέσω συμπληρώματος είτε από τη διατροφή μας. Η δεύτερη ερώτηση είναι, αν κάνει σχέση με οστεοπόρωση που είχε κάνει στα 50 χρόνια στην ομάδα, πότε. Ναι, αν είναι καλό το τεστ οστεοπόρωσης στα 50 και δεν έχει τίποτα. Ας πούμε, κοιτάνε το Z-score μας, ξέρω, αν είναι καλό το τεστ οστεοπόρωσης στα 50, σημαίνει το τάφ μας είναι γύρω στο 0 και το Z δεν είναι 0, είναι συν κάτι, να ξέρετε, γιατί είναι πιο καλό από τις συνομιλικές μας. Τότε λέμε να μετρηθεί επόμενη φορά σε 3 χρόνια. Όχι σε 2. Σε 2 κάνουμε αν υπάρχει οστεοπενία ή αν λαμβάνει η γυναίκα θεραπεία και θέλουμε να αξιολογήσουμε την εξέλιξη και την ανταπόκριση στη θεραπεία της. Και τελευταία ερώτηση είναι αν θέλουμε να κάνουμε HRT για να μιλήσουμε με τον κρινολόγο ή με τον κρινολόγο. Εγώ νομίζω και με τους δύο γιατρούς, γιατί ένα συγκρίνει τον άλλο. Θεωρητικά μπορείς να παράξεις βιταμίν δέρτα. Αυτό που είπα νωρίτερα, αν εκτίθεσαι με μπικίνι, μεσημέρι, σκεφτείτε τον ίδιο της Κύπρου μεσημέρι, να μπεις με μπικίνι και να κάτσεις μισή ώρα στο δέρμα, έτσι ώστε να το κινήσει το δέρμα, δηλαδή να, έτσι, να αρκάσουμε λίγο να καούμε που λέμε, κυπριακά, τότε παράγουμε υποτίθεται οι μερές από σώρα. Και πρέπει να κάνεις αυτό ουσιαστικά κάθε μέρα για να το πετύχεις. Το καλοκαίρι μπορείς να το πετύχεις να κάνεις ερυθυματόδη δόση όπως λένε, δηλαδή να παράξεις κατά αρχή επίπεδα. Το χειμώνα είναι πολύ πιο δύσκολο και ουσιαστικά κάνεις φωτοείδαση και αυξάνεις ειδικά άτομα που έχουν σπίλους ή ανοιχτό χρωματέρματα. Απαγορεύουμε την έκθεση αυτοβουλία λόγω του κινδύνου μελανόματος που είναι ένας πολύ κακός επιθετικός καρκίνος του δέρματος που σκοτώνει. Η βιταμίνη είναι κάτι που πρέπει να οι οδηγίες είναι να ελέγχουμε έστω μία φορά για να δούμε αν έχουμε έλλειψη και παίρνουμε. Αυτή τη φορά ένα φραουδάρι κρατιέται και στα παιδιά. Ναι, αυτό είναι. Ναι, τα παιδιά πλέον η παιδιά δεν είναι αφημισμένη και επειδή ακριβώς βοηθάει και την οστική ορίμαση των παιδιών και στα παιδιά έχουν μια κακή νοσηλή κατάσταση που το λέγανε παλιά οι Άγγλοι Ρίκετς, το οποίο δεν ξέρω αν είχα δει τη Χάιντι. Η Κλάρα που ήταν στο Καλοξάνι είχε ρίκετς. Δηλαδή δεν ήταν ήδη θαύμα, δεν είχε έκθεση στον ήλιο γιατί ήταν μέρα σε μια μεγαλούπολη, αστική πόλη χωρίς να έχει έκθεση και κάνει private μαθήματα. Δεν είχε ποτέ έκθεση στον ήλιο και ουσιαστικά όταν πήγε στο βουνό και ήταν καλοκαίρι και έτρωγε vitamin D από το τυρί του παππού και όλα αυτά, σηκώθηκε και περπάτησε. Τα ρίκετς, τα παιδιά κάνουν τα πόδια ζαγώνουν σαν σχήμα ομικρό, είναι πολύ χαρακτηριστικό, δηλαδή τα βλέπεις δεν είναι παλίσια το πόδι τους. Πρώτον και δεύτερον μπορεί να ακόμα και η σπονδυλική στήλη να κάνει σχολίωση και να είναι, γίνεται λόγω της οστεομαλακίας, δηλαδή δεν στον ενήλικα λέγεται οστεομαλακία, στα παιδιά λέγεται rickets, είναι σύνδρομο το οποίο γίνεται από την χρόνια έλλειψη βιταμίνης δέλτα και πρέπει όλα τα παιδιά να λέγονται, πρέπει να το ξέρουν παιδιά και το δίνουν στις σταγονίτσες. Γιατί ακριβώς παλαιότερα, ας πούμε, ήταν τυχά, τώρα βάζεις ένα παιδί και κρατάει ένα τάμπιο και μετά γίνεται από μόνο σε ποδόσφαιρο. Έχουν πολύ λιγότερη έκθεση τα παιδιά στον ήλιο και αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη παράμετρο στην παιδική ηλικία. Στην εφηβική είναι αυτό που σας έδειξα πριν με το κοριτσάκι που ουσιαστικά μεταλλούν το σκελετό, οπότε ουσιαστικά έχει για να ψηλώνουν τα παιδιά εύκολα και καλά. Πρέπει να έχουν καλή βιταμίνη δέρτα έτσι ώστε να προσδοθούν τα ασβέστια και να κάνουν γερά οστά.
και στη συνέχεια μετά σε λίγο ζωή, αν μετρήσεις, ας πούμε, δύο φορές τυχαία έστω αυτούς τους μήνες που σας είπα και βρεις χαμηλά, ουσιαστικά πρέπει να είναι συμπληρώμα. Έχει να κάνει, γι' αυτό λέγαμε παλιά ότι το καλοκαίρι βγαίνουμε, πάμε τα μπάνια μας. Ναι, συνήθως συνθέτεις το καλοκαίρι να κάνεις έκθεση και κάποτε αυτή η έκθεση καλοκαίρι μας έφτανε ίσως και για το χειμώνα. Αλλά εγώ θέλω να αμφιβάλλω γι' αυτό, γιατί σας είπα ότι έχω πάρα πολλές κοπέλες που θεραπεύω και βλέπω ότι έρχονται υποτίθεσα 49 τους με οστεοπόρωση και μετά παίρνουν 2 χρόνια βιταμίνη Z και φτιάχνουν. Δεν ήταν οστεοπόρωση. Ήταν οστεομαλακία, αν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει βιταμίνη Z, θα παραπληρώσαμε τα οστεο και βλέπω ότι ήταν πάρα πολύ, χωρίς αντιοστεοαγρότητα. Δηλαδή, πολύ συνηθική θεραπεία, χωρίς το κάπνιο, το μαντέο, την ένεση και το καθεξή. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι κάνουμε εκπομπή στο τηλεφωνικό, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν μπορούμε με το φυσικό τρόπο παραγωγής αυτής της ορμόνης να παράγεται. Ξέρετε, τα κοσμολογικά συνέδρια, ειδικά τα διεθνή, έχουμε μία μέρα κάνουμε μαθήματα για τη γραμμή Δέλτα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, δηλαδή δεν είναι ότι αν πάρει μια βιταμίνη, δηλαδή εντάξει, δεν έχω σε βιταμίνη. Είναι σαν να σου λέει τη θυροξίνη. Σε κάποιες φορές όλα αυτά δεν είναι θυροξίνη. Ναι, τη ξεράζει ποτέ, όχι. Λέω τη βιταμίνη γιατί ξεχνάζει. Γιατί ακριβώς είναι πάλι, έχει ορμονική δράση στο σώμα και έχει αρνητικές επιπτώσεις όταν μας λείπει. Και ειδικά στα οστά μας που είναι το πρώτο που ξέρουν οι γνωρίζουν, αλλά και σε άλλα, δηλαδή και στα αυτοάνωσα. Εμείς έχουμε το αυτοάνωσο του θυρεοειδούς που είναι η Χασιμότο. Έχει παρατηρηθεί να μπάζει 100 άτομα με αυτοάνωσο του Χασιμότο και δοσμητήσει βιταμίνη δεύτερη σχέση με 100 άτομα που δεν έχουν αυτοάνωσο. Έχουν και στην καταπλάκα. Είναι πιο χαμηλή η βιταμίνη δεύτερη. Ακόμα και στην κατάθλιψη, θα δει και ψυχιατρός μετά, και το γνωρίσουμε ότι υπάρχει καταθλιπτική διάθεση. Και πλέον ευτυχώς και οι ψυχιατροί δίνουν πάρα πολύ βιταμίνη δεύτερη, γιατί ακριβώς βοηθάει και στη διαχείριση της κατάθλιψης. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση τα ένσημα του Edelman να σχετίζονται με την επιβόβαση. Είναι αυτά τα κουβαράκια που βγαίνουν πάνω στα δάχτυλα μας. Τα οσίδια εννοείται. Οσίδια, οσίδια, ναι, όχι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Τα οσίδια του Edelman. Υπάρχει περίπτωση να συνδέονται με την επιβόβαση. Όχι, με οσοδόρωση κάποτε, όσο σημεία οστεοαρθρίτιδας, αλλά δεν το έχω υπόψη να σας απαντήσω. Γεια σας. Όταν είχε εγώ πω διαγνωστή τώρα με οστεοπόρωση και είμαι στην ερμηνόπαυση, μπορώ να την θεραπεύσω με άσκηση και με διατροφή. Δεν ξέρω αν θεραπεύω, αλλά σίγουρα δεν χρειώνεται. Και αυτό που είπα και πριν, ο στόχος θεραπεύσης οστεοπόρωσης είναι διπλός. Πρώτον, να μην επιδεινωθεί και δεύτερον, μπορεί να βελτιωθεί η οστική μάζα. Γιατί όταν θεραπεύω την οστεοπόρωση, σημαίνει ότι προσπαθώ να αυξήσω την οστική πυκνότητα. Δηλαδή, εκείνη την αρχική εικόνα που είχαμε δει, που ήταν ουσιαστικά το οστό αραιωμένο και διαλυμένο, να μπορέσω να του βάλω μέσα κάποια στοιχεία, να το κάνω πιο αθεκτικό. Επαναλαμβάνω ότι για να ξεκινήσουμε θεραπεία, εξαρτάται ακριβώς από το πόσο από την ηλικία της γυναίκας και από το πόσο προχωρημένη είναι η οστεοπόρωση ή όχι. Και σίγουρα βλέπουμε βελτιώσεις, ναι, αλλά εγώ αυτό που λέω σε όλους τους ασθενείς μου και το βλέπω καθημερινά είναι ότι αυτός που προσπαθεί αμείβεται. Δηλαδή δεν έχω δει κάποιον να πηγαίνει το ίδιο καλά στην οστεοπόρωση αν δεν κάνει άσκηση σε σύγκριση με τη γυναίκα που κάνει και άσκηση. Και παίρνουν το ίδιο χάπι, ξεκινήσαμε την ίδια οστεοπόρωση. Παίρνουν τα ίδια συμπληρώματα, αυτό που κάνει άσκηση πάει λίγο καλύτερα. Ναι. Πάμε. Εννοείται άσκηση. Άσκηση, στη συνιστόμενη άσκηση, γιατί ο οστεοπόρος είναι 2 με 3 ώρες την εβδομάδα. Συστήνουμε και το πιλάτες, τα οποία είναι, δεν ξέρω αν το είπατε, στα workshops. Βοηθούν πάρα πολύ και τη στάση και στον τυρική στήλη και την ενδυνάμωση των μειών σε έκταση των μειών. Οπότε προσδίδουν ελαστικότητα στο σκελετό.
άρα και ευκαμψία και καλύτερη διαχείριση του σώματος μας κατά τη διάρκεια μιας πτώσης, θα το λέγαμε. Αν πάμε να ασκουμπηθήσουμε, να πέσουμε ότι το αποφεύγουμε. Και γενικότερα για την υγεία του σώματος μας σε σχέση με την άσκηση, συνιστόμενη άσκηση για καρδιαγγειακή υγεία ήταν παλαιότερο στο 2011 το American Society of Sports Medicine έλεγε ότι έπρεπε να περπατάς 30 λεπτά τη μέρα, 5 φορές την εβδομάδα, δηλαδή 150 λεπτά. Τώρα ξέρετε τι λένε, 7 φορές την εβδομάδα, 20 λεπτά, 140 λεπτά, αλλά κάθε μέρα. Δηλαδή αυτό το κάθε μέρα έχει πιο, θεωρείται ότι είναι πιο ευεργετικό για το σώμα μας σε σχέση με το θα περπατήσουμε, θα κάνουμε 2 ώρες πιλάτες μόνο. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε μια συνεχή προσπάθεια να βοηθάμε το σώμα μας σε κάθε μορφή. Ας πούμε, θα περπατήσω, ας πούμε, να μην παρκαρώ μέσα στο φούρνο, να περπατήσω λίγο παρακάτω, γιατί λίγο να μπαίνω μέσα στο φούρνο στην Κύπρο, εγώ αυτό έχω δει. Δηλαδή, έχουμε δυστυχώς μειώσει και την καθημερινή μας κινητικότητα. Δεν απλά κάνουμε εδώ στο 2 ώρες πλάστη τελείωση. Προσπαθούμε να ανεβώ από τη σκάλα, να προσέχω φυσικά να κρατώσουμε του παστή, να μην έχω κίνδυνο τόσο και εκείνο που προτρέπω για να προσέχω πάρα πολύ στις ασκήσεις. Αν μια γυναίκα έχει οστεοπορώσεις σοβαρής σπονδυλιστής, να μην κάνει ένα απειλή σε κάθε το άξονα, γιατί μπορεί να πάθει συμπιεστικό κάταγμα. Δηλαδή, αυξάνονται οι μηχανικές δυνάμεις, στατικές δυνάμεις κάθετες στη σπονδυλιστή και μπορεί να προκύψει κάταγμα καθίσθησης ακόμα και στη γυμναστική μας, οπότε χρειάζεται αυτούς που μας διδάσκει πιλάτες ή γυμναστική να είναι γνώστης των παθήσεων και της πάθησης της οστεοπόρωσης αλλά και της οστεοαρθρίας για να κάνουμε κάτι βοηθητικό για το σώμα και όχι κάτι που μπορεί δυνάμει να μας φέρει σε κίνδυνο κατάγματος. Ευχαριστώ. Για να εξηγήσουμε καλύτερα τι σημαίνει σε αυτήν την περίοδο, είναι βοηθητικό να έχουμε
στο μυαλό μας το πιο ψυχοκοινωνικό μοντέλο, δηλαδή μιαν και όλοι στην κυκλοσέγγιση και να λάβουμε υπόψη και τις άλλες παραμέτρους πέραν της βιολογικής. Χρονικά, η εμεινόδοση μπορεί να συμπίπτει με άλλους προσωπικούς παράγοντες, όπως προβλήματα στη σχέση, διαζύγιο, ότι φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι ή αρρώστιες πολλές φορές και ευθύνες που υπάρχουν για τους ηλικιωμένους γονείς της γυναίκας ή τα παιδιά. Πολλές γυναίκες καταλήγουν να είναι φροντίστρες των γονιών τους αυτήν την περίοδο. Επίσης, όσον αφορά τον επαγγελματικό τομέα, είναι μια δύσκολη συχνά περίοδος και λόγω των συμπτωμάτων, όπως αναφέρουμε, αλλά και λόγω της ιδέας ότι θα φτάνουμε προς τη σύνταξη. Μπορεί κάποιες γυναίκες να έχουν κάποια καταπληκτικά συμπτώματα χωρίς να πληρούν κριτήρια για καταπληκτικό επεισόδιο. Κάποιες όμως μπορεί και να παρουσιάζουν, να έχουν καταπληκτικό επεισόδιο. Αν πρόκειται για συμπτώματα καταπληκτικού επεισοδίου ή για σοβαρή βαρύτητα, δεν φαίνεται ότι βοηθάει η ορμονοθεραπεία που μπορεί να πάρουν κάποιες γυναίκες. Και θα χρειαστεί να αξιολογηθεί η γυναίκα από ένα γλυκό ψυχικής υγείας για να διαμειχθεί είτε για φαρμακευτοθεραπεία είτε για ψυχοθεραπεία. Τελικά οι έρευνες φαίνεται να καταλήγουν στο ότι δεν φαίνεται να αυξημένη η αύξηση της κατάθλιψης του καταθλιπτικού επεισοδίου, δηλαδή της καταθλιπτικής διαταραχής, όχι των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, αλλά αυτό που αυξάνεται είναι τα καταθλιπτικά συμπτώματα στην περίοδο της εμεινόπαυσης, στα πλαίσια όλων των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που αναφέραμε. Πάμε στο επόμενο κομμάτι, τη σεξουαλική υγεία. Καταρχάς, να ορίσουμε τι είναι σεξουαλική υγεία. Η σεξουαλική υγεία είναι μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας που συνδέεται με τη σεξουαλικότητα. Δεν είναι απλά η απουσία νόσου, της λειτουργίας και αναπηρίας. Η σεξουαλική υγεία απαιτεί μια θετική και με σεβασμό προσέγγιση της σεξουαλικότητας και των σεξουαλικών σχέσεων, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να έχει κάποιος απολαυστικές και ασφαλείς σεξουαλικές εμπειρίες, ελεύθερες από εξαναγκασμό. Διακρίσεις υγεία. Για να αποκτηθεί και να διατηρηθεί η σεξουαλική υγεία, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται τα σεξουαλικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Αυτός είναι ο ορισμός που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τι έχουν τις σεξουαλικές λειτουργίες. Λοιπόν, σε γενικό πληθυσμό γυναικών, οι σεξουαλικές λειτουργίες είναι αναφέρονται αρκετά αυξημένες, σε ποσοστό μέχρι και 40%. Και αυτό δυστυχώς είναι κάτι που δεν το βλέπουμε στο ιατρείο, δεν έρχονται τόσες πολλές γυναίκες. Τα θέματα ήταν που προκαταλήψαν και τα λοιπά. Και ότι δεν θεωρούν και πρόβλημα πολλές ότι είναι αυτό. Οι σεξουαλικές λειτουργίες της γυναίκας είναι οι εξής. Διαταραχή σεξουαλικής επιθυμίας διέγευσης, διαταραχή οργασμού, διαταραχή πόντα, σεξουαλική επαφή. Λοιπόν, τα συμπτώματα γυναικείας σεξουαλικής λειτουργίας μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται. Μπορεί να έχουμε περισσότερο από ένα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και χαμηλή επιθυμία και δυσκολία για στη διέγευση και να συμπάρχει κάποιος πόνος. Οι σεξουαλικές λειτουργίες είναι πιο συχνές στους μεγαλύτερους ενήλικες, άντρες και γυναίκες. Αλλά τα 2/3 του μεγαλύτερου ηλικιακού πληθυσμού δηλώνουν ότι επιθυμούν να διατηρήσουν μια σεξουαλική δραστηριότητα. Επομένως, είναι σημαντικό να μιλήσουμε, να διαγνώσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα, αν υπάρχουν. Τα σεξουαλικά θέματα είναι συνήθως πολυπαραγωγικής αιτιολογίας. Οπότε και εδώ χρησιμοποιούμε το ψυχοκοινωνικό μοντέλο της σεξουαλικότητας για να μας βοηθήσει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να δούμε το θέμα με μια πιο ολιστική προσέγγιση. Οι σωματικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σεξουαλική λειτουργία, όπως παραδείγματος χάρη η ατροφία του κόλπου που μπορεί να έχουμε σε αυτήν την ηλικία. Έχουμε τους ψυχολογικούς παράγοντες που αναφέραμε και προηγουμένως, όπως τα καταθλιπτικά συμπτώματα, άγχος, οι κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες, διάφορες πεποιθήσεις που υπάρχουν στην κοινωνία για το αυτόν τη μεταβατική περίοδο και τα δυναμικά των σχέσεων. Ότι εκείνη την περίοδο μπορεί να φύγουν τα παιδιά από το σπίτι, να αλλάξουν τα δυναμικά στο ζευγάρι και να εμφανιστούν κάποια προβλήματα που πριν δεν ήταν εμφανή. Όπως η πρώτη έμεινος ρίση σηματοδοτεί το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και στην αναπαραγωγική περίοδο, έτσι και η μηνόπαυση υποδηλώνει το τέλος της αναπαραγωγικής λειτουργίας και τη μετάβαση με τη γυναίκα σε μια άλλη φάση της βιοψυχοκοινωνικής της ζωής.
στην περιμενοπροσιακή περίοδο έχουμε ορμονικές, θεματομικές και ψυχολογικές αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν και τη σεξουαλική υγεία των γυναικών. Και η μείωση των ορμονών είναι από τις κυριότερες αιτίες των αλλαγών. Εδώ θα απλά αναφέρω αυτό που μας είχε πει και προηγουμένως, ότι χειρουργικά μενοπαυσιακές μπορεί να έχουν περισσότερα σεξουαλικά θέματα από τις φυσιολογικά μενοπαυσιακές γυναίκες, για το λόγο ότι γίνεται απότομα και άμα δεν αντιμετωπιστεί αυτό ή να προληφθεί από τον γιατρό, έχουμε θέματα και στο σεξουαλικό κομμάτι. Οι αλλαγές που έχουν στο σώμα και επηρεάζουν τη σεξουαλική ζωή. Είναι η μειωμένη στήριξη των μειών που διακάνεις, μειωμένη ικανότητα για ικανοποιητική εφίδραση του κόρπου, θα το μιλήσουμε πιο αναλυτικά αυτό μετά, οι αλλαγές που γίνονται στο σώμα, που αναφέρθηκαν και προηγουμένως, στο δέρμα, στο σπίτι, στη μήκη μάζα, στην τριχοφία, που θα αλλάξουν και το πώς βλέπει η γυναίκα το σώμα της πλέον στον καθρέφτη και την αυτοπεποίθησή της, και η μειωμένη σεξουαλική επιθυμία. Βέβαια, πολλές γυναίκες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν το σεξ και μετά την μηνόπαυση, πιο απελευθερωμένες και χωρίς να έχουν και την ανησυχία μιας πιθανής εγκυμοσύνης, όπως αναφέρεται. Υπάρχουν όμως κάποιες φυσιολογικές αλλαγές που έχουν σε αυτήν την περίοδο, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη σεξουαλικότητα της γυναίκας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουμε κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία. Λοιπόν, ας πάρουμε πιο αναλυτικά τις αλλαγές. Αλλαγές στη σεξουαλική επιθυμία, το πρώτο. Το πιο συχνό παγκούγεται. Τα επίπεδα των ορμονών αλλάζουν σημαντικά στην κοινή περίοδο. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει μειωμένη σεξουαλική επιθυμία, μειωμένο ενδιαφέρον για να εμπλακεί η γυναίκα σε κάποια σεξουαλική δραστηριότητα. Εδώ σας έχω βάλει το γραμμικό και το κυκλικό μοντέλο της σεξουαλικής απόκρισης για να καταλάβουμε έτσι καλύτερα τι πάει να μπει η σεξουαλική επιθυμία. Στο πρώτο μοντέλο, το γραμμικό. Εδώ προϋποθέτει ότι έχουμε επιθυμία για να εμπλακεί η νέα γυναίκα στη σεξουαλική δραστηριότητα, μετά θα έρθει η διέγερση, ο οργασμός και η λύση, η αποκατάσταση. Ενώ στο κυκλικό μοντέλο δεν είναι απαραίτητη η σεξουαλική επιθυμία για να εμπλακεί η νέα γυναίκα στη σεξουαλική δραστηριότητα, γι' αυτό βλέπουμε συνήθως στις μακροχρόνιες σχέσεις, ότι υπάρχει η γυναίκα είναι σε μια ουδέτερη κατάσταση. Προϋποθέτει ότι υπάρχει μια συναισθηματική εγκύτητα με τον σύντροφο και αν υπάρξει σεξουαλικό ερέθισμα, θα μπορέσει να έρθει η σεξουαλική διέγευση και η επιθυμία και να εμπλακεί σε σεξουαλική δραστηριότητα γυναίκα. Τώρα, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να υπάρχουν και τα δύο σε μια γυναίκα και μια γυναίκα να λειτουργεί περισσότερο με το ένα ή περισσότερο με το άλλο, ανάλογα την περίσταση. Βασικά, το δεύτερο είναι σαν να λέμε τρόπο να στείλει η όρεξη. Το άλλο είναι το γραμμικό. Λοιπόν, αλλαγές στη σεξουαλική διέγερση. Η σεξουαλική διέγερση τι είναι, η φυσιολογική απάντηση του σώματος στη σεξουαλική επιθυμία. Και μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα θέματα υγείας που μπορεί να υπάρχουν σε αυτήν την ηλικία, όπως τα καρδιακά προβλήματα, ο διαβήτης, λήψη κάποιας φαρμακευτικής αγωγής. Η εφίδραση του κόρπου, όπως είπαμε, είναι θέμα τοπικής αντίδρασης και μπορεί να επηρεαστεί στην μεναπόψη από το γουρνιδικό σύνδρομο που προκαλείται από τα μειωμένα εστρογόνα. Σε αυτήν την ηλικία, βασικά, χρειάζεται επαρκή διέγευση για να πετύχουμε εφίδραση. Δηλαδή, χρειάζεται περισσότερο σκόπος από το ζευγάρι. Το ζευγάρι πρέπει να καταλάβει ότι είναι σημαντικό το κομμάτι των προκαταρκτικών, δηλαδή τα χάδια, οι αγκαλιές, τα φιλιά. Και να μην απογοητεύονται που δεν έχουν τις ίδιες σεξουαλικές επιδόσεις που είχαν πιο παλιά. Ενδεικτικά, σε νεότερα ζευγάρια μπορεί να χρειάζεται 15 με 30 δευτερόλεπτα για να έχουν υπαρκή διέγερση, ενώ σε μεγαλύτερα μπορεί από 1 λεπτό μέχρι 5 λεπτά να χρειάζονται. Επίσης, επειδή στην μηνόπαυση η κορπική στήλη γίνονται λεπτότερη και λιγότερο ελαστική από τα προηγουμένω, αυτό είναι και το αποτέλεσμα να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να παρουσιαστεί πόνος, ερεθισμός ή αίσθημα κάψου ή φαγούρα στην περιοχή και αυτό μπορεί από μόνο του να προκαλέσει πόνο και να οδηγήσει σε σεξουαλικές επαφές που είναι να έχουν κάποια δυσφορία και με αποτέλεσμα να αποφεύγει μετά η γυναίκα το να μπει σε αυτή την διαδικασία. Επίσης, η κλιτοριδική περιοχή σε αυτή την περίοδο μπορεί να γίνει πιο ευαίσθητη στα χάδια,
λόγω κάποιων αλλαγών που υπάρχουν στην περιοχή. Βασικά, το φύτωρο, το δέρμα γίνονται από την κλειδωρίδα, οπότε είναι πιο εκτεθειμένοι. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και αρνητικό, γιατί αν είναι κάποιος λίγο άξαλος, μπορεί να πονέσει την γυναίκα. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν επιβαρύνουν μόνο την γυναίκα, αλλά μπορεί να επιβαρύνουν και τον σύντροφο, ο οποίος μπορεί να χάσει τη στήση του, αν προέρχεται η άντρα, αν ξεκινήσει μια διεισδύση, η οποία του προκαλεί δυσφορία και πόνο, λόγω της μειωμένης ελαστικότητας της λίπασης. Η διατήρηση ενός οικείους τρόπου ζωής, η χρήση τοπικών λιπαντικών ή αν υπάρχει ένδειξη τοπικών υστερογόνων μπορεί να βοηθήσει σε αυτές τις αλλαγές. Αυτή είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος. Μπορούμε όμως να προλάβουμε αυτή την κατάσταση. Φαίνεται ότι ναι, και ότι με τη διατήρηση της σεξουαλικής δραστηριότητας προλαμβάνεται η κορπική ατροφία και βοηθάει στη διατήρηση καλύτερης σεξουαλικής απόκρισης και σε πιο άνετες και ευχάριστες σεξουαλικές επαφές. Κάτι το οποίο ισχύει και για τους άντρες. Και το γνωστό «use it or lose it» και νομίζω άμα το θυμάστε αυτό σήμερα από την παρουσίαση μου, θα σας πει καλημέρες. Αυτό. Και για τους άντρες ισχύει. Μπορεί να έχουμε και αλλαγές στον οργασμό. Είναι πιο δύσκολο να έχει γυναίκα σε οργασμό σε αυτές τις ηλικίες. Μπορεί να είναι μειωμένη η ένταση του οργασμού. Μπορεί να διαρκεί λιγότερο και να έχουμε λιγότερες συσπάσεις της μήτρας. Και επίσης η φάση αποκατάστασης μετά τον οργασμό είναι ταχύτερη σε σχέση με την αμυνόγωση. Για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα, μπορεί να εμπλουτίζουν τη σεξουαλική του δραστηριότητα, να τα προταραχθεί τα παιδιά, με κάποια σεξουαλικά παιχνίδια, τα λιπαντικά, βοηθάνε. Ξανά, οι αλλαγές στο σώμα. Όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν. Αλλαγές στη γενική υγεία, όπως τα παθιά βαθμολογικά προβλήματα, αρθρίτιδα, οστεοπόρος, διαβήτης. Επίσης, η λήψη φαρμακευτικής αγωγής, τα αντικαταθλιπτικά, είναι φάρμακα τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη σεξουαλική δραστηριότητα. Όλες τις φάσεις της σεξουαλικής δραστηριότητας επηρεάζουν και την επιθυμία και την τέλειωση και τον οργασμό. Η σερωτονίνη, γενικά η αύξηση της σερωτονίνης δεν θα πάει καλά με το σεξ. Αλλά σε κάποιες γυναίκες χρειάζεται να το πάρουν. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι όλες οι γυναίκες που πραγματικά έχουν τις σεξουαλικές παρενέργειες. Και μάλιστα κάποιες οι οποίες ενώ οι οποίες ξεκίνησαν αντικαταθλιπτικά πριν τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής δεν είχαν καλή σεξουαλική ζωή λόγω κατάθλιψης ή αχώρησης διαταραχής. Μετά, επειδή τα αντικαταθλιπτικά βοηθάνε να περάσει το ψυχικό θέμα, μπορεί να έχουν καλύτερη σεξουαλική ζωή στη συνέχεια. Πρέπει πάντα να δούμε τι συμβαίνει και στον σύντροφο. Συχνά συμβάσκουν σεξουαλικά θέματα σε αυτές τις ηλικίες. Η στάση του συντρόφου απέναντι στο σεξουαλικό θέμα του ίδιου του συντρόφου είναι επίσης σημαντική για την πρόγνωση. Το συχνότερο στους άντρες αυτήν την περίοδο είναι στη δική της λειτουργία. Και όπως ανέφερα και πιο πριν, μπορεί να συμπίπτει με την περίοδο που φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι, θα ξαναβρεθούν μόνοι τους η γυναίκα με τον σύντροφό της και μπορεί να εμφανιστούν παθογένειες οι οποίες δεν ήταν εμφανείς προηγουμένως. Οι αλλαγές σε συναισθηματικό επίπεδο που αναφέραμε προηγουμένως και τα ψυχικά συμπτώματα συνήθως επηρεάζουν αρνητικά τη σεξουαλική επιθυμία και η λήψη της φαρμακευτικής αγωγής. Μιλήσαμε για τους ψυχολογικούς παράγοντες, τους σωματικούς και τα δυναμικά της σχέσης. Πάμε στο κοινωνικό παράγοντα. Ο οποίος και αυτός επηρεάζει τη σεξουαλική συμπεριφορά των γυναικών μετά την αμυνόγαυση. Γενικά τα δεδομένα δείχνουν ότι οι γυναίκες εκφράζουν σεξουαλική επιθυμία και ενδιαφέρονται και εμπλέκονται σε σεξουαλικές δραστηριότητες μέχρι και μεγάλη ηλικία. Οι αρνητικές στάσεις όμως και η ανοιχτή κοινωνική αποδοκιμασία για σεξουαλική δραστηριότητα των γυναικών αυτής της ηλικίας φαίνεται ότι επηρεάζει με πολύπλοκους τρόπους τη δραστηριότητα και τον βαθμό σεξουαλικής προσαρμογής της γυναίκας σε αυτήν την μεταβατική περίοδο. Μια λανθασμένη ας πούμε κοινωνική αντίληψη που είναι και πιο συχνή είναι ότι το τέλος της αναπαραγωγικής περίοδου θα φέρει και το τέλος των σεξουαλικών σχέσεων στο ζευγάρι. Ενώ οι δυτικές πατριαρχικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες γυναίκες ως λιγότερο σημαντικές.
λιγότερα σημαντικά μέλη της κοινωνίας. Μια άλλη λαθασμένη αντίληψη είναι ότι η μηνόπαυση θα λιώσει το σώμα και ότι αυτό δεν φαίνεται πλέον επιθυμητό. Και αυτό ενισχύεται φυσικά από τα κινηματογράφα, social media κτλ. Αλλά είναι μόνο αυτό ο παράγοντα που θα οδηγήσει δύο άτομα να είναι μαζί, να γίνουν ζευγάρι και να κάνουν σεξ, ή ένα σύμβολο ψυχοκοινωνικών και κοινωνικών παραγόντων, ψυχοσωματικών και κοινωνικών παραγόντων. Μια άλλη λαθασμένη αντίληψη είναι ότι τα σεξουαλικά ερωτήματα, σεξουαλικά όργανα εκοστρέφονται, επομένως τι σεξ να γίνει. Είπαμε όμως ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό θα κάνει αδύνατο τη σεξουαλική δραστηριότητα. Η ανάγκη και η επιθυμία για σεξουαλική δραστηριότητα παραμένουν και το άτομο μπορεί να έχει ικανοποιητικές επαφές και ευχαρίστηση και σε αυτή την ηλικία. Η σεξουαλική λειτουργία αποτελεί ένα βασικό συνεκτικό κρίκο της σχέσης μεταξύ συντρόφων. Η εμμηνόπαυση εμφανίζεται σε μια περίοδο που συμβαίνουν και όλες οι άλλες αλλαγές που προαναφέρθηκα, με αποτέλεσμα να φορτώνεται με δεινά που δεν είναι της αναλόγου. Μπορεί να σταματάει η αναβαλλογική ικανότητα, αλλά δεν σταματάει καθόλου η αξία, όπως είπαμε, της σεξουαλικής λειτουργίας. Για την αμοιβαίωση του σωματική έκφραση αγάπης και θερότητας στο οργής της συντροφικότητας. Ούτε σταματάει η αυτοεργική δραστηριότητα της γυναίκας, που μπορεί και μάλιστα να αυξηθεί αυτή την περίοδο λόγω απουσίας του συντρόφου ή κάποιου δικού του, κάποια της γης του της λειτουργίας όσον αφορά τη σεξουαλική δραστηριότητα. Να αναφέρω ότι υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για το πολυεθνικό παράγοντα σε άλλες χώρες. Υπάρχουν κάποιες κουλτούρες όπως το Κουβέιτ και στην Ιγυρία που λέει ότι οι γυναίκες αποφεύγουν το σεξ μετά την εμμηνόπαυση και οι σύντροφοι τους μπορεί να ξαναπαντρευτούν και να κάνουν νέα οικογενειακή περίοδο. Ή σε άλλες κοινωνίες όπως κάποιες φυλές στο Μάν και κάποιες φυλές στην Βόρεια Αμερική, οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση αποκτούν σημαντική θέση στην κοινωνία και θεωρούνται σοφές και ότι αποκτούν και κάποιες δυνάμεις θεραπευτή και ότι μπορεί να αναλαμβάνουν την εισαγωγή νεαρών ατόμων στη σεξουαλική ζωή. Υπάρχουν και πολυεθνικές αλλαγές που φαίνονται και στη γλώσσα. Ενώ, όπως είπαμε, η εμμηνόπαυση είναι την πάυση της εμμηνουρίσης, στην Ιαπωνία χρησιμοποιείται η λέξη κονέγκη, που σημαίνει αναγέννηση, σημαίνει ενέργεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άμα είσαι στην Ιαπωνία και περιμένεις να πάθεις κονέγκη, αναγέννηση, ενέργεια, χαίρεσαι. Δεν θα περιμένεις με το ίδιο φόβο τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Νομίζω είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η σεξουαλική δραστηριότητα δεν είναι μόνο η διείσδυση. Μπράβο. Είναι όλες οι συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με την έκφραση της σεξουαλικότητας. Είναι σε ένα ζευγάρι αγκαλιές, το άγγιγμα, τα χάρια, τα φιλιά, το σωματικό σεξ. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν λέμε σεξουαλική δραστηριότητα σε μεγαλύτερες ηλικίες ζευγάρια, ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουμε ούτε την ένταση, ούτε τη συχνότητα, ούτε τη διάρκεια, ούτε τα ακροβατικά που κάνουν προς άνθρωποι. Όλα αυτά αλλάζουν και προσαρμόζονται με τις δυνατότητες και τις ικανότητες και τους περιορισμούς που έχει το κάθε ζευγάρι. Η ευχαρίστηση όμως παραμένει ίδια. Μένετε από τις έρευνες και πεθιώνεται σε πάνω από τις έρευνες. Είναι σημαντικό να μιλήσει το ζευγάρι, να επικοινωνήσει μεταξύ τους και να μπορούν να ζητήσουν και να γνωρίζουν τους αρέσει και να τα ζητήσουν ένας από τον άλλο. Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να βοηθηθεί μια γυναίκα όσον αφορά τη σεξουαλική της υγείας στην εμμηνόπαυση και μετά. Υπάρχουν οι ορμονικές και μη ορμονικές θεραπείες, αλλά η ισορροπημένη διατροφή, η σωματική άσκηση, οι αλλαγές του τρόπου ζωής που μπορούν να βοηθήσουν τη γυναίκα να βελτιώσει τη διάθεσή της και πιθανόν να αυξήσει τη σεξουαλική της επιθυμία. Η καλύτερη διαχείριση του στρες μέσω διάφορων μεθόδων όπως διαλογισμός, meditation, mindfulness μπορεί να βοηθήσει στη σεξουαλική δραστηριότητα. Αν βέβαια υπάρχει διάγνωση σεξουαλικής λειτουργίας, τότε το άτομο είναι καλό να δει κάποιο ειδικό για θέμα της σεξουαλικής υγείας. Κλείνοντας σήμερα, θα ήθελα να τονίσω ότι η σεξουαλική λειτουργία, όπως είπαμε, έχει βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνιστώσεις που μπορεί να επηρεάσουν το άτομο, που βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, όπως την περίοδο της εμμηνόπαυσης.
η εκπαίδευση και η ενημέρωση του ζευγαριού μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην απομάκρυνση λανθασμένων αντιλήψεων και τη αρνητική κοινωνική επιρροή και να του διευκολύνει σε μια πιο απελευθερωμένη σεξουαλική δραστηριότητα και προσαρμογή στη νέα κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κατερίνα, για την παρουσίαση. Έχω μια απορία. Οι σκοπέλες μας που έρχονται στο ιατρείο, λοιπόν, και λένε έχω εμμυλόπαυση, άρα έχω, δεν είμαι επαφή στη σεξουαλική μου ζωή, είναι μόνο η εμμυλόπαυση που φταίει. Όχι. Αυτό λέγαμε τώρα στην ώρα. Είναι ότι είναι όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν αυτήν την περίοδο. Και πολύ είναι το πιο ουνικό κομμάτι, είναι υποθεώρηση αυτήν την περίοδο, γιατί αναμένεται ότι μια γυναίκα αυτή τη ηλικία δεν πρέπει να ενδιαφέρεται από το σεξ. Είναι το κλασικό, μα γιατρέ, έχω εγγόνια τη σεξ. Και άμα έχει εγγόνια, πρέπει να κάνει σεξ. Το κομμάτι τη ορότητα μα είναι γυναίκε και αυτό έτσι πρέπει να το χειριζόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Επηρεάζει, όπως είπαμε, την ικανότητα σεξουαλικής του οργασμού, για παράδειγμα. Από την φύση μας, έτσι στερεύει το σώμα μας, από τις λίγες συνάδελφες ανθρώπους, οι μύες. Άρα, η μείωση των στρογών υπάρχει με μια αλλαγή στο πώς αισθανόμαστε. Όχι στο μυαλό, δηλαδή στο να επηρεάσει, δηλαδή να θέλω ή να μην θέλω. Και στην επιθυμία επηρεάζει η μείωση των στρογών, κυρίως, αλλά η μείωση των στρογών ξεκινά από τα 20 σε μια γυναίκα. Και παραμένει και στην πορεία. Οπότε είναι πολύ παραγωγική η μείωση της επιθυμίας και έχει να κάνει κυρίως με το κοινωνικό περιβάλλον, τις ευθύνες που έχουμε να κάνουμε, αλλά και την διαφορά στον απέναντί μας. Ναι. Δηλαδή, αν ο σύζυγός μας δεν μας φερτάρει, δεν είναι αντί αυτό των κύκλων της ανάγκης μας να σταθούμε σε γυναίκα, τότε φυσιολογικά και η επιθυμία μας και το σεξ είναι μειωμένη. Αλλά αν είναι γυναίκες οι οποίες είναι ελεύθερες από αυτά τα θέματα, δεν διαμαρτυρώνται για να μην είναι επιθυμία στην ίδια νομιμότητα. Σ' άλλο δεν χρειάζεται η επιθυμία μόνο για να κάνεις εγγύηση. Ναι, τρώγοντας αρχίδια η όρεξη πολλές φορές και οι γυναίκες, πολλές γυναίκες λειτουργούν έτσι, ιδίως στις μακροχρόνιες σχέσεις. Αλλά είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο, δηλαδή το τι άμα είναι ακόμα τα παιδιά στο σπίτι, αυτά, δηλαδή. Άρα ίσως θα πρέπει να κάνουμε και μια ανάμεσα ότι έχουμε ένα βαξίνο που θα μιλήσει να παράγει αυτό το δεύτερο σχέδιο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να τα συζητήσουμε γιατί να έχουμε την κοινωνική. Και πρέπει να αρχίσουμε και δώσει τις σχέσεις μας. Δηλαδή, είναι όπως ένα πάρτι, κάθε φορά σου καταλαβαίνει, βαριέμαι και μου λέει κάποιος θέλει να πάρει στο πάρτι. Πώς εύκολα θα βγεις από αυτήν την διαδικασία, αν το έχεις συνηθίσει και να το έχεις συναντηθείς και να πας. Ακόμα και στο συντρόφιλο σου έχει δύο αποφυλίσεις, είσαι όμως και ακόμα και στο πάρτι. Άμα και λίγο να περάσουμε καλά, θα σε βάλεις στη διάθεση. Αλλά δεν είναι μόνο το μόνο εμάς, είναι γενικά είναι όλο αυτό το πράγμα που μας δηλαδή. Και κύριο Μπέκα, γιατί δεν έχουμε το σεξ στη ζωή μας σαν κομμάτι της ρουτίνας μας, όμως δυστυχώς είναι κομμάτι που θέλει και αυτόν τον χρόνο του να κυρώσουμε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Γι' αυτό το πράγμα, πώς το βάζουμε σε αυτή την σειρά προτεραιότητας στη ζωή μας.